Δεν κρατιέμαι, παιδί μου, δεν κρατιέμαι, σου λέω. Γι' αυτό άλλαξα το τραγούδι. Ερχόμαστε εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Λέω, σήμερα είμαστε σε καρναβαλικό mood, αν μην τι άλλο. Κάθε μέρα είμαστε, βέβαια, δεν χρειάζεται να έρθει μόνο το τρίμερο της αποκριάς. Και μου λέει η Έλενα, καλέ, το άλλαξε το τραγούδι. Λέω, ποιο τραγούδι? Αυτό που βάζεις κάθε Παρασκευή. Αμάν, είναι δυνατόν το Σαββατοκύριακο? Σαββατοκύριακο. Σ' αρέσει τόσο πολύ, παιδί μου? Αλήθεια σου λέω, αφού περιμένω να το ακούσω. Όλος ο κόσμος. Πω, δες τη σφάλμα, είδες τι έκανα? Αλλά είναι εδώ η Έλενά μας για να μας διορθώσει και να επαναφέρει την τάξη στο τραγούδι που περιμένει όλος ο κόσμος. Εδώ σου λέει, κάτι συνέβη εδώ. Ναι, μα να μην καταλάβουν ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, τριήμερο έρχεται. Σωστά. Ζωάρα έρχεται. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο, επειδή είδες, θα χάνουμε καμιά φορά, τι να κάνουμε. Αλλά γι' αυτό έχουμε εδώ τους συνοδοιπόρους μας το πρωινό, για να μας διορθώνουν, να μας επαναφέρουν στην Μπάμπη, τάξη. Μπάμπη, γιατί τα άχασες? Γιατί σκεφτόμουν τα καρναβάλια, γιατί... Τι να παίξω? Για να πετάξεις αητό. Για να πετάω, καλά, αητό πετάμε συνέχεια, για τον μπαμπολέιρο. Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. Σαββατοκύριακο και όλα θα πάνε καλά. Το σήμα κατά τεθέν πλέον της Παρασκευούλας εδώ στο Λίμπερο 107,4. Στο λόγο, επειδή μας έφαγε τεχνοκρατία και ο πληθωρισμός, κι όλοι δουλεύουμε σαν βλάκες μέρα νύχτα διαρκώς. Κανένας μας δεν θα είχε ούτε άγχος ούτε στρες, άμα η ζωή μας ήταν μόνο Σάββατα και Κυριακές. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Τι κάνεις, Έλενα μου, πώς είσαι? Είμαι καλά. Καλά είσαι? Μπορώ να πω. Μπορείς να πεις, όχι με βεβαιότητα. Είμαι καλά, είμαι ξεκούραστη. Ξεκούραστη. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Πάλι δεν κοιμήθηκες, πάλι ξυπνούσες ανά μία ώρα. Αλήθεια, σου λέω. Μη το ρωτάς πλέον, έτσι θα είναι. Μα ανησυχόμαστε, να χωριέμαι, παιδί μου. Μπορώ να κάνω κάτι? Μπορείς να κοιμηθείς δύο ώρες συνεχόμενες, ξέρω εγώ. Μα είναι δυνατό τέτοια υπευθυνότητα, δεν, ναι, την αντέχω. Πάντα και στην ώρα μου, πάντα. Πάντα. Γιατί, παιδί μου, έτσι? Γιατί για να αργήσω καμιά μέρα και να λες, αχ, αυτή άργησε. Γιατί με έχετε μέχρι τέτοιο φόβο, εντάξει, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Θα το πω, είδατε. Αχ, θα με βγάλουν και γεροπαράξενο και γεροξεκούτι εδώ. Λες? Όχι, ρε παπέ, που σ' αγαπάμε. Εντάξει. Άντε, θα το δεχθώ λίγο έτσι, άμα νιαουρίσεις. Εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, παιδί μου. Έρχεται τριημεράκι. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Πού θα πας? Αθήνα. Α, ναι. Στην πρωτεύουσα. Αλλά θα πάμε για επαγγελματικούς λόγους. Είναι πάνω απ' όλα. Καλά, τι τώρα. Κυριακή είναι το πάρτι, εμείς θα κατεβούμε από Σάββατο για να καταλαβαίνεις λίγο. Γυρίστε Τρίτη. Να τα διερευνήσουμε λίγο, για να τα βάλουμε σε μία, ναι, τάξη. Δεν γίνεται τώρα να πας σε... Είναι σκότωμα αυτό, γιατί το κάνω πολύ συχνά. Όταν κατεβαίνω Αθήνα, πηγαίνουμε του γρου. Ναι, αλλά θα κατεβείτε όλο το company. Όχι, DJ σκέτο. Α, ναι, DJ. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό το κόλπο το καινούργιο. Και αυτό, ναι, γι' αυτό αγχωνόμουν. Ήθελα να βάλω μουσική που θα παίξουμε την Κυριακή εκεί στον Καγκάρι. Oh, Μπαμπολέιρο. Εντάξει, μωρέ, αλλά θα παίξουμε, θα σου έχω μετά. Ούτε αυτό αρέσει, ε. Πού να σε πιάσουμε, τίποτα δεν μπορεί να σε πιάσει. Όταν θα με πιάσει, θα το καταλάβει όλος ο κόσμος. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό μια διαρκής δοκιμασία, κυρίες και κύριοι, και για μένα τον ίδιο προσωπικά. Πώς θα πιάσω εδώ τον κόσμο, όταν τον απέναντί μου, την απέναντί μου. Και μετά όλους τους υπολείπους. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Παμολέιρο, πώς έγινε τώρα και ξαναήρθε σε καρναβαλική εκπομπή? Γιατί πάντα, ναι. Δεν θέλω να το πάρεις προσωπικά, Έλενα μου. Αλλά κάτι σημαίνει αυτό, ε. Έτυχε να είσαι την Τσικνοπέμπτη την προηγούμενη που πάλι εδώ ήμασταν καρναβαλάκια και χαιρόμασταν. Τι χάνει και τώρα. Έτυχε τώρα, δεν πειράζει, Μπαμπή, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Τύθηκες τελικά? Ναι. Τι ντύθηκες? Και το ψάχναμε εδώ. Δεν με είδες? Καλέ, το κάνουμε έτσι ότι δεν ξέρουμε για τον κόσμο τώρα. Εγώ ξέρω. Ντύθηκα καουμπόις. Πού μόλις τώρα στο προφίλ σου και κάνω F5. Είσαι ρήφης. Καουμπόις ή σερίφης?
Κάτι μίξ. Κάτι μίξ, μάλιστα. Κάτι τέτοιο. Πώς σου ήρθε πάντως αυτό, έτσι να το διερευνήσουμε. Αυτό μου ήρθε. Στο τέλος αποφάσισα ότι πρέπει να βγω, κάτι βρήκα και έβαλα. Θέλεις κάποιον να πιστολιάσεις, μήπως. Πολλούς. Γι' αυτό είχα και δύο μαζί μου, όχι ένα όπλο. Γούρλωσε τα. Γιατί παιδί μου, ποιος επήραξε εδώ να με σε βοηθήσουμε. Πολύ, πολύ. Καλέ, τι να σε κάνουν τώρα τα 24 χρονών κορίτσι. 23 είμαι, βαμπή. Ακόμη ένας που θα μπει στη λίστα των ανθρώπων που θέλει να πυροβολήσει η Έλενα. Εδώ μόλις κατάφερα και κερδίσα μια θέση. Απαπα μωρέ τώρα, τι. Εσύ ντύθηκες. Εγώ ντύνω μόλις οι υπόλοιπες ημέρες. Ναι. Αλλά... Θα κάνω, δεν θα το κάνω τώρα, δεν με έχεις δει, ας πούμε, προχθές, δεν με είδες ντυμένος ήμουν πάλι. Μια χαρά, γιατί. Τώρα όμως που θα πας και ο DJ. Κάτι DJ, πρέπει να ντυθούμε κάτι αρχαίο, γιατί είναι αρχαιοελληνικό το πάρτι. Μ' αρέσει. Ναι, είναι από τα Ancient Memes. Της Ιουδιόνυσος. Έχω ντυθεί στο παρελθόν αρχαίο κάτι. Της Ιουδίας. Δίας, Διόνυσος, ή Απόλλωνας. Ναι, βάλε ένα στεφάνι. Ναι, Απόλλων Καλαμαριάς, να βάλω και να πάρω και ένα κεμετζέ. Είχα ντυθεί κάτι τέτοιο παρόμοια, θα σου δείξω αργότερα, δεν ξέρω, ένα βιντεάκι σχετικό. Μπαμπολέιρο, κυρίες και κύριοι. Έτσι, πάμε εδώ παλαμάκια, πάμε παλαμάκια και πάμε και στη γραμμούλα. Καλημέρα. Άμα θες εσύ κορίτσι μου να ακούς αυτό το κολοτράφι, θα το ακούς. Είπες ότι κάτι πάει καλά δηλαδή. Ήμουνα σίγουρη. Ναι. Γι' αυτό το είπες, για να με προκαλέσεις. Γι' αυτό το είπα και σε προκάλεσα. Βγάτε, έχεις στρατό. Δεν μιλάς καλά στον επιβίτορα και θα έχω θέματα. Έχεις στρατόπεδα εναντίον σου πλέον, όπως καταλαβαίνεις. Εύχομαι την καθαρά Δευτέρα να χιονίζει. Γιατί τεμπέληδες, εμείς δουλεύουμε την καθαρά Δευτέρα. Τι δουλεύεις μωρέ την καθαρά Δευτέρα, τι έχει να αφού είναι όλα κλειστά, είναι δυνατόν. Η φούρνη κλειστά είναι, πλάκα με κάνεις. Την καθαρά Δευτέρα, μόνο λαγάνες, λαγάνες δεν είναι. Μόνο λαγάνες, δεν πουλάνε λαγάνες κάτι άλλο. Λαγάνες και λουκουμά, νηστίσιμο. Τι λουκουμά, λουκουμά αυτό με τον τέτοιον, που έχεις τη θάλασσα, τέτοιον. Ναι ρε πούφο. Ξέρω εγώ ρε, εντάξει, μόνο λαγάνα παίρνουμε την καθαρά Δευτέρα. Εγώ και... λέω να ντυθείς σπαλιάρας, αρχαίος. Λίγο με τον αριθμό δεν τα πάω καλά. Βγάλ το γιατί είναι μεγαλύτερος. Ναι, βγάλ το 4 και κράτα τα μηδενικά. Σιγά, ναι, λες και αυτός τώρα. Καταρχήν, από ό,τι έμαθα, σου είναι τυρογαριδάκι. Πώς μπορεί να το ξέρεις αυτό ρε εσύ τώρα, παιδιά. Με ενημέρωσε κοπέλα από τον παράτησε. Α, μάλιστα. Αυτό ξέρεις πως είναι, πως όταν ένας... Ναι, γιατί ας πούμε όταν μεγεύτηκε έκανε σύγκριση μαζί μου και τρελάθηκε. Ναι, δηλαδή εσύ τι κάθεσαι. Σου λέει ποιος φαλιάρας τώρα, αγόρι μου. Κάθεσαι και συζητάς τώρα με κοπέλες περί των ας πούμε εκτάσεων. Όχι ρε φίλε, μόνη της με είπε. Έκανε σύγκριση. Μάλιστα. Την είπα, έλα εδώ να σε δείξω εγώ πώς ανάβει το πράσινο και πώς το κόκκινο. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Επίσης εύχομαι να χαλάσουν τα τρένα και τα λεωφορεία για Αθήνα. Ναι, με αεροπλάνο θα πάμε, οπότε ευτυχώς. Αυτό δεν στο εύχομαι, γιατί και να μ' χαλάσουν. Αλλά ήξερες ότι... Θα πάμε. Πάντως φεύγει πολλοί κόσμος, πολύ φοιτητό κόσμος. Καλά, ναι, πάντα γίνεται. Έχουμε και τα καρναβαλάκια εδώ γύρω μας, ναι, στις περιοχές. Οπότε... Ποιο γύρω μας, όλη τη χρονιά καρναβάλια. Καλά. Τα βλέπεις εσύ. Άλλο αυτό. Εντάξει. Κανονικά δεν θα έπρεπε να σταματήσει και το πρωτάθλημα. Αν διαγωνιστική έπρεπε να σταματήσει τώρα. Τι λες, ρε, τώρα που έχει καρναβάλια, θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Τώρα θα είναι η εορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσύ δεν μου λες, Έλενα, πού θα πας, κοπέλα μου. Εγώ, παιδιά, εδώ θα είμαι. Α, γιατί. Εδώ θα έρθουν οι φίλες μου να βγούμε. Α, θα έρθουν οι φίλες σου να βγουν. Από η Αθηναία, η Αθηναία. Πάλι. Πάλι θα χάσουμε πελάτη. Πόσο μας αγαπάνε, βλέπεις. Ναι, όπως τις προάλλες που είχες live, αλλά εκείνη βγήκε με τις φίλες της. Ναι. Δεν λέτε όμως για το επόμενο που πήγα. Για το επόμενο που ήρθε και μόνη της, παρακαλώ. Μάλιστα. Για αυτό ήρθε μόνη της. Αποδείχθηκε στη σύγκριση με τις φίλες σου. Πού να έρθει πια. Δεν ήθελε κανένας άνθρωπος να τη συνοδεύσει στο Μπατμάνι. Παιδιά, ήταν του Αγίου Βαλεντίνου. Και ήρθες μόνη σου. Ναι. Στο προηγούμενο live ήταν που ήρθε και Φευγάτος. Α, και έλειπα. Λοιπόν, στο τρίτο που θα γίνει μετά από αυτά, θα είμαστε και οι δύο. Έτσι, Φευγάτε. Ακριβώς, σίγουρα να με περιμένεις, δεν θα έρθει. Τι να κάνουμε. Άμα το κάνει στα μέρη μας εκεί, μόλις στα μέρη. Πολύ ευχαρίστως. Ναι, μόνο Χαριλάου, δηλαδή εσύ πηγαίνεις και βγαίνεις. Ανατολικά ρε φίλε, στον πολιτισμό, πέρα από το Λευκοπύργο, προς τα δω. Σωστό και αυτό, έτσι. Μην το κάνεις στο Survivor, πώς το λέω αυτό το μαγαζί αυτό εκεί κάτω. Ποιο μωρέ, το 8 ball.
Αυτό. Το ρόβερ, πια. Στο Σάραθρον. Αυτό, ρε, αυτό το Σαρπατζόγλου, πώς το λένε. Αυτό το Σαράθρον. Το Σάραθρον. Αυτό, ο Ζάραθρος. Έγινε, έγινε αγόρι μου. Δεν μου λες. Άμα με ενημερώ. Ναι, ναι. Έλα. Έχουμε προπονητή στον Άρη. Δεν σου λέω, ρε φίλε, τι δουλειά έχεις με τον Άρη. Εντάξει, να ενημερώσει τον κόσμο, τους χιλιάδες οπαδών, στην πιο κεντρινόμαυρη εκπομπή των FM. Και, ναι, εν τω μεταξύ, χθες η Λαμία τι έγινε εν τέλει. Εν τέλει δεν κέρδισε η Λαμία. Δεν ξέρω, και ήταν ημίχρονο. Εντάξει, μ' αρέσει που αναρωτιέμαστε όλοι. Βαλενατόρο να ασχολούμαστε τι κάνουν άλλες ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και άμα με ενημερώσουν οι Ρουφιάνοι μου ότι κάτι είπατε, θα επέμβω. 0-2 η Λαμία μέσα στην καρδίτσα. Καρδιτσάρα, καρδίτσα. Εσύ να πεις κάνα καλό λόγο, ρε. Σύχαμα. Μέχρι και ο Ντουρμισάη έβαλε γκολ. Ο Ντουρμισάη, από αυτό θα την πληρώσουν. Κανονικά, κανονικά. Λοιπόν, σε φιλούμε. Καλό τριήμερο. Καλή ξεκούραση. Αν προκύψει. Ποια ξεκούραση, ρε παπάκι. Καλό λόγο να μην πεις αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, τίποτα, εντάξει. Καλή δουλειά. Άντε, τσάω. Ούτε αυτό. Σ' αρέσει λίγο, σ' αρέσει λίγο αυτό, Ραφαέλα. Ραφαέρα, καλά, καρά. Βέβαια. Εμένα βέβαια μου αρέσει περισσότερο το άλλο, το 6-8. Το ξέρει. Μπορεί και να το ξέρω. Θα το βάλουμε. Έχουμε πρέπει να βρω ένα καρναβαλικό τραγούδι που μου αρέσει. Μου αρέσει. Εδώ είμαστε, γιατί σου λέω, έχω φέρει όλη μου τη λίστα που θα παίξουμε. Ναι, που θα παίξουμε κάτω στην Αθήνα. Τι θα κουβαλήσει μαζί σου. Πολλά γιγαμπάιτ μουσική. Πολλά γιγαμπάιτ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Παρασκευούλα. Πριν το τριήμερο της αποκριάς. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να το λέμε έτσι. Τριήμερο της αποκριάς. Γιατί? Νομίζω ότι η Κυριακή. Η Κυριακή του Απόκρεο ήταν η προηγούμενη. Όχι. Ναι, τώρα είναι αυτή η Κυριακή που έχουμε μπροστά μας που λέμε τη Αποκριάς. Μα οι παρελάσεις τώρα θα γίνουν. Ναι, αλλά πώς λέγεται βάσει εορτολογίου και βάσει εκκλησίας. Είναι της Τυροφάγου. Την Τυροφάγου δεν την ξέρω. Την Τυροφάγου δεν την ξαναπιάζω στο στόμα σου. Αλλά εγώ ξέρω ότι κάθε Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα γίνονται παρελάσεις. Ναι, ναι, εμείς το λέμε καταχρηστικά. Αλλά η προηγούμενη Κυριακή ήταν το απόκριο, κάπως έτσι. Ναι, λέγεται, ναι. Να λες το αλλάξουμε. Α, είδες τι μάθαμε. Τυροφάγου. Τώρα θα έχουμε τυράκι εδώ, κασεράκι, ένα ροκφόρ, ένα καμαμπέρ. Κάτσε και τυριά. Τη Δευτέρα μετά δεν τρώμε λαγάνα. Τίποτα. Τη Δευτέρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Φασολάδες. Και αυτό σου λέω ξεκινάνε τα δύσκολα. Με τη φασολάδα. Το θυμάμαι στο χωριό μου. Παραμάδες, ελιές, τέτοια. Δεν έχει. Τελειώνουν τα κρέατα. Ό,τι φάμε, φάμε μέχρι τώρα. Μετά 40 μέρες, τίποτα. Θα δεις πώς θα γίνω. Θα κάνω νηστεία. Να κάνω κι εγώ βαμπύ. Κάνε μαζί. Τέρμα τα αστεία μας, τον σώζει μια νηστεία τους ή άλλους, λέει το μωτό. Σήμερα όμως Παρασκευούλα είναι πρώτη και Δευτέρα έβρεσης τιμίας κεφαλής προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη. Ναι, αλλά ποιος τι με βέρδεψες, κάσε, γιορτάζει κανείς. Όχι, δεν γιορτάζει το κεφάλι του Ιωάννη του βαπτιστού. Γιορτάζει ολόκληρος ο Ιωάννης του βαπτιστού. Αυτό ήταν ένα... Για κάποιους δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, ένα καταπληκτικό βιβλίο, πολύ παλιό, δεκαετίες του 90, που είχε γράψει ένας δάσκαλος από κάποια χωριά της κάτω Ιταλίας, που λεγόταν «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω», και είχε εκθέσεις μαθητών από τα σχολεία που τις είχε μαζέψει, που είχαν ευρηματικά μαργαριτάρια. Όχι, μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω. Εσύ που είσαι και εκπαιδευτικός, αξίζει να το δεις. Είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό και πολύ όμορφο και πολύ γλυκό βιβλίο. Και μεταξύ αυτών είχε κάπου τους είχε βάλει έκθεση και λέει: ποιο είναι το αγαπημένο σας, έτσι το θυμάμαι. Το αγαπημένο σας ιστορικό πρόσωπο. Και ένα παιδάκι είχε γράψει: εμένα το αγαπημένο μου ιστορικό πρόσωπο είναι το κεφάλι του Ιωάννη. Του Βαπτιστού, α πούμε. Όχι, όλο ο υπόλοιπο που το είχε φέρει σαλόμι και ούτε καθεξή. Ανατολή Ηλίου στι 7:02, Δύση στις 6:13. Μεσελήνη 27 ημερών σήμερα, Παρασκευή 24 του Φλεβάρη. Και ο κόσμος είναι σίγουρα σε ένα πολύ διαφορετικό mood. Ετοιμάζονται κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να πάνε τριήμερα. Έχει και ωραίες ημέρες. Έχει και ωραίες ημέρες. Μεγαλώνει και η μέρα. Καλύτερο είναι αυτό. Ελπίζουμε να μην μας τα χαλάσει, μας βγάζει κάτι πραγματικά. Κάτι για βροχές μου είπα. Ναι μωρέ, λέει, έτσι λέει εδώ την Κυριακή ότι θα
θα εμφανιστούν οι βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πέσει η θερμοκρασία, να αντιθέσει με τη χθεσινή. Φεύγεις μπάμπη και... Φεύγω μπάμπη και κλαίει. Και κλαίει ο Θεός. Χθες είχε μια υπέροχη μέρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι σου το ευχαριστήθηκα, είμαι πολύ καλά, είμαι ξεκούραστη. Βγήκες έξω, έκανες βόλτα. Βγήκα τη βόλτα, με πιω τον καφέ μου. Σοβαρά έκανες, παιδί μου. Από μόδα κάτι, ας πούμε, κάναμε, είδαμε κάτι έτσι. Διάφορα πραγματάκια. Έτσι θα λες, βγαίνω για να δουλέψω, παιδί μου, για να δω τις street art. Πάντα, πάντα δουλειά υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Είμαστε άνθρωποι που δεν... Το μυαλό μας δεν ησυχάζει. Ανά πάσα στιγμή, πρέπει να είμαστε εκεί σε γρήγορση να καταγράψουμε τα γεγονότα όπως πράττουμε, κυρίες και κύριοι, και στο λόγο. Επειδή ανησυχητικά τα δείγματα για την Κυριακή μας βγάζει εδώ βροχούλες μέχρι και 10 βαθμούς. Σήμερα, Παρασκευή, πάλι θα έχει μια υπέροχη μέρα. Όμορφα. Μια καταπληκτική λιακάδα θα μπορεί. Σιγά σιγά ο κόσμος θα τελειώσει. Κάποιοι θα τη λουφάρουν, θα φύγουν και λίγο πιο νωρίς. Κάπως έτσι για τα ταξιδάκια τους θα είναι πάρα πολύ ωραία και για τα καφεδάκια τους το μεσημέρι. Παρασκευή μεσημέρι είναι. Είναι για έξω. Ωραίο είναι. Για τσιπουράκια τέτοια. Τους κάνω μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο, Έτσι τώρα μου ήρθε. Εμένα πάντα όταν μου λένε τέτοιο Βόλο μου θυμίζει. Βόλο, τι να κάνουμε. Πρέπει να το φέρουμε και λίγο στα μέτρα τα δικά μας. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία. Συννεφιές προβλέπονται μέχρι και 13 βαθμούς το μεσημεράκι. Την Κυριακή βροχούλες. Θα μας τα χαλάσει λίγο το πράγμα. Όχι αμάν αμάν, μην ανησυχείτε. Εντάξει, το είμαστε εμείς, άμα έχουμε ωραία διάθεση. Ναι, εννοείται. Παιδί μου, άμα είναι να φύγεις, αυτό που λένε, α, φεύγω και βρέχει. Ρε μπάμπη, το λέω επειδή δεν θα φύγω. Εντάξει, συγγνώμη. Κανονικά, εγώ γιατί μιλάω μαζί σας, θα πρέπει να δω και τον καιρό των Αθηνών. Αυτό που απασχολείται, κατάλαβα, θα κάτσω εδώ με την πλέμπα. Και την Δευτέρα, συννεφάκια βγάζει το μετεωρολογικό δελτίο, μέχρι 14 βαθμούς μας. Και ξέρεις τι θα γίνει την Τρίτη που ξεκινάμε πάλι δουλειά, χαρά Θεού. Εντάξει, τα συννεφάκια φεύγουν την Τρίτη, ισχύει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, ούτε την Κυριακή ασθενείς θα είναι οι βροχές. Δεν θα μας πτωήσει, δεν θα μας κάμψει το φρόνημα. Αυτό είναι το κυριότερο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε και φρόνιμοι. Γιατί τα καρναβαλάκια γίνονται διάφορα πραγματάκια. Απαπα. Γίνονται πραγματάκια τα καρναβαλάκια. Εν τω μεταξύ αυτές τις μέρες έχει όλο και από κανένα πάρτι. Ναι, είναι. Λες και είμαστε νηστικοί εν τω μεταξύ. Συνέχεια πάρτι, χαρές. Σοφάνε, παιδί μου. Σοφάμε για αφορμές για να κάνουμε κάθε... Φέτος και τι δεν έχουμε γιορτάσει. Έχουμε γιορτάσει τα Halloween, έχουμε γιορτάσει τα Thanksgiving, έχουμε γιορτάσει το St. Patrick's Day, όλα αυτά τα ξενόφερτα. Γιορτάσαμε Άγιο Βαλεντίνο και άλλο ξενόφερτο. Βεβαίως. Γιορτάζουμε τώρα και τα δικά μας όμως τα καρναβάλια. Είδες κάτι περίεργο, κάνα καρναβαλάκι ωραίο. Δεν κυκλοφόρησα καθόλου. Καθόλου. Μπορώ να σου πω τώρα θα προσπαθήσω και εγώ να βγω έξω και το ρεπορτάζ. Ανοιχτό μάτι σου. Το μάτι μου είναι όλη μέρα με την ίστα που έχω. Δεν βλέπω μπροστά μου. Άστα να πάνε. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook στις επάλξεις του Λίμπερο 107,4. 24 του Φλεβάρι. Χρόνια πολλά έχουμε να πούμε σε κανέναν. Ποιοι έχουν, δεν έχει και κανένα. Ο Κώστας Κουφός γεννηθεί το 1989, ο Νίκος Καρέλης το 1992, κάτι αθλητέ είναι αυτοί, μπασκετμολίστε, ποδεσφαιριστέ. Σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο μεγάλος οδηγός αγώνων Φόρμουλα 1, Αλέν Πρόστ. Το 1955 επίσης γεννήθηκε ο Steve Jobs, Αμερικάνος επιχειρηματίας της Apple, αυτός που σας έκανε τα iPhone σας, να έχετε. Yes, we know. Αυτό το ξέρετε, να βάζετε εκεί που να ξέρεις, με Steve Jobs, τι έχεις κάνει με τις selfies και με τα Instagram και δεν όλα αυτά. Δεν είχε και μια ταινία. Ναι, νομίζω έχει παίξει και στα Oscar. Έχουμε και Oscar την Κυριακή. Περιμένουμε προβλέψεις, βεβαίως. Έχει βγει και στο κουπονάκι και στο στοιχηματάκι. Κάτι είδα. Ναι, στον ΟΠΑΠ θα δούμε, θα κάνουμε και εκεί. Και εκεί θα, πέρα από τα προγνωστικά, θα δώσουμε. Και Όσκαρ. Και Όσκαρ θα δώσουμε σήμερα, Ελένα. Βεβαίως. Γιατί όχι, αφού τζάμπα είναι, ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά δεν σε ρώτησα πώς θα πήγα. Άμα δεν σου λέω, κομψη, την πρώτη φορά μόνο εντυπωσίαζες με τα αποτελέσματά σου. Παρ' όλα αυτά. Δεν πτωούμαστε. Και δεν πτωούμαστε και αρκεί που στη συνείδηση του κόσμου έχεις καταγραφεί ως... Κουμαρτζού. Όχι, γκουρού. Μπράβο. Γκουρματζού τότε, μπορούμε να το πούμε. Κουμαρτζού.
Ο Πασχάλιστερ ζήσε γενέθλια σαν σήμερα το 1949. Οι άλλοι, αυτοί είναι έτσι από διασήμους. Θα βάλεις και ένα Τερζή να το γιορτάσουμε, ναι, τώρα. Τερζή, ποιο, δεν με κατάλαβες ποτέ, από συνήθεια λέγες ναι. Αγάπη του γίνεσαι φωτιά. Όχι, όχι. Να... μπουζούκια πρωί-πρωί, μωρέ. Τώρα εγώ, ναι, άντες μην μιλήσω. Όχι, ό,τι θες. Αν θες Τερζή, εγώ θα σου βάλω το έτσι. Θες Τερζή, παιδί μου. Και να πάμε έτσι να διαλυματιστούμε. Όχι, με κλείσουν το ραδιόφωνο όλοι οι υπόλοιποι. Λες καλέ, ίσα ίσα θα τα ανοίξουνε. Βάλει, αν βάλεις. Θα βάλω, τελείωσε. Βάλε ο δικός μου δρόμος. Α, τόσο ευχάριστα τραγούδια. Είναι, είμαι του ευχάριστη. Γιατί παιδί μου. Μ' αρέσουν αυτά ρε μπάμπι, δεν ξέρω. Τι σ' αρέσουνε καλέ, θα μου πεις ο δικός μου δρόμος άμα ξυπνάς 5 ώρα να έρθεις εδώ στην εκπομπή. Ατέλειωτος μου φαίνεται. Τι να το κάνεις, εντάξει, μπορώ να σου χαλάσω εγώ χατήρι. Ο δικός μου δρόμος, Παναγιά και Χριστέ. Εντάξει, μη σταχωριέσαι. Μη σκίζεις φλέβες αυτά, μη βάζεις σουίσκια. Ωραία καρναβαλικά τραγούδια, ευθυμία, τριήμερο, τι να κάνουμε. Ταιριάζει, ακόμα έχει νύχτα έξω. Έχει νύχτα και μελαγχολή, κυρίες και κύριοι, Έλενά μας. Μπορούμε να τις χαλάσουμε χατήρι. Μπορεί κάποιος να είναι καψούρης και να γυρνάει σπίτι του τέτοια ώρα. Και να έρθει από εδώ, να μας πει, άντε ρε, να πούμε τι είναι αυτά που... Μα αυτό με χώρισε. Φαντάζεσαι. Ναι, κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία, δεν σου έχει τύχει, ας πούμε, μετά από μια έντονη έτσι διαδικασία να μπει. Αυτό το δραματικό να μπει σε ένα ταξί. Εμένα αυτό το κομμάτι μου αρέσει. Να μπει σε ένα ταξί και να παίζει αυτό και εσύ να είσαι να κλαις, να έχει κλείσει τις πόρτες. Και να μην τραβάει πεις... μια κάμερα, ε. Ναι, και να. Δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό. Δεν έχει χωρίσει με ταξί. Όχι, πάντα παίρνω αμάξι. Πάντα με γυρνάνε σπίτι μου. Εντάξει. Μη χωρίσετε στα ταξιά, αυτό είναι. Καλημέρα και στους οδηγούς. Μας ακούει, φαντάζει να μας ακούει κανείς, ας πούμε, που έχει τραβήξει μια τέτοια ιστορία. Εγώ θα το χαρώ πολύ γιατί τον συμπονάμε. Αν κάποιος έχει χωρίσει σε κανένα ταξί, καταρχήν να αλλάξει τη συχνότητα του ταξί, του ζητάμε συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, να μην μασάει, η ζωή είναι μπροστά, έρχεται τριήμερο και θα τον αποκαταστήσουμε εμείς. Μπάμπης Βατμανίδης, λεγόμαστε, άμα δεν μας ξέρετε, εμείς εδώ θα σας αποκαταστήσουμε. Πρωτού όμως θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Πάρε. Μόνο αυτό ξέρω σαν στίχο, τα υπόλοιπα. Κάντε το κόγκα. Α, τα ξέρει. Τι είναι κόγκα. Κόγκα είναι κρούστα λάτινα, κοίτα. Τα... Άμα είσαι καλλιτέχνης. Εννοείται. Έχουν ασπρίζει τα μαλλιά μας στα κόγκα και στα λάτινς. Καλημέρα. Εγώ πήγαινα Λάτιν. Λάτιν, χορό. Άμα, διάριξε μια στροφή τώρα εδώ. Για να σου εδώ. Κάνει κυρίες και κύριοι. Α, ναι. Βεβαίως. Τι χόρευες, ας πούμε, σάλσα, ρούμπα, τσάτσα. Σάλσα, ρούμπα. Πήγαινες και σε αυτά τα μαγαζά που κάνα τις χώρες περίδες. Λίγο. Όταν ήμουν μικρή. Όταν ήσουν μικρή. Αυτά είναι... Έχω πάει κι εγώ μια φορά σε ένα τέτοιο. Είχε και ένα έτσι πολύ γνωστό, έκλεισε τώρα. Έκλεισε. Μάλλον εκεί, επειδή πήγα. Δεν ξέρει πού έκλεισε. Πήγα, χόρευσα, αλλά τι είναι σε εκεί. Αλήθεια. Ναι, εν τω μεταξύ εκεί κάθεσαι και σαρπάζουν. Αυτό σου λέει. Σάρπαξε καμία. Πα. Δεν υπήρχε. Είχαμε πάει μετά από ένα μπάτσελορ. Α. Γυναικείο. Εσύ τι είπε. Εγώ με τις γυναίκες, τι να κάνω, παιδί μου κι εγώ. Εγώ και ένας φίλος μου και 17 γυναίκες είμαστε στο εκείνο το. Πρώτη φορά, ωραίο μπάρτσελ. Τι να κάνεις, δεν μας φωνάζαν οι μαντράχαλοι να πάμε στα γούστα να πούμε. Μας πήραν εκεί τσούπρες. Πήγαμε και εμείς ακολουθήσαμε. Γιατί δεν κατάλαβα, αφού ήμασταν από το σόι της νύφης. Δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε κι εμείς ένα μπάτσελορ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τι, χόρεψε και έκανες κόλπα. Ναι, βέβαια. Ταρακουνήθηκαν τα πάντα. Τα συθέμελα μη σε πω. Εννοείται. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή. Λίγον τι εορταστικό καθότι έχουμε τριμεράκι. Βέβαια θα μας ακούει τώρα κόσμος που μπορεί και να δουλεύει το Σαββατοκύριακο. Να δουλεύει και τη Δευτέρα και να μας βρίζει, να συχτηρίζει. Αυτό κρίμα, ποιος δουλεύει τη Δευτέρα. Κρίμα για τους εργατικούς θα πούμε. Αλλά τι να κάνουμε και εμείς θα έχουμε ένα πρωί που δεν θα ξυπνήσουμε από τις 5 η ώρα. Οπότε ναι, το... έχεις δίκιο. Α, θα την ευχαριστηθώ. Θα την ευχαριστηθώ. Εντάξει, θα ξυπνήσουμε τις 5 ώρα. Πάλι από τα άγρια χαράματα θα ξυπνήσουμε γιατί πρέπει να επιστρέψουμε. Α, γυρνάς, ε. Γυρνάω Δευτέρα μεσημέρι. Τι να κάνεις. Εντάξει, ρε Βάμπη. Είναι μια δύσκολη. Θα περάσεις όμορφα. Εντάξει, για δουλειά πάω, παιδί μου. Ξέρω. Τώρα. Σε παρακαλώ, πού να τα καταλάβετε αυτά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε.
και συνδράμετε κι εσείς στην ιντερνετική πανδεσία καθημερινώς που περνάει μπροστά από τις οθόνες σας, μπροστά από τα news feed σας. Χτες είχαμε και Europa League. Ο Ολυμπιακός πέρασε θριαμβευτικά μέσα από την Άγκυρα, επικράτησε με 3-0 τη Ζωσμάνλισπορ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση στους 16 του Europa League. Τα περισσότερα δηλαδή το κύριο Σπιάτο ήταν χθες. Το αγαπημένο σου, Έλενα μου. Μπόμπα! Στο κρατούσα εκπληξούλα. Αυτό μου θυμίζει διακοπές. Διακοπές, γιατί, παιδί μου? Γιατί όταν ήμουν μικρή, διακοπές στη Ρόδο. Κάνατε μπόμπες στην πισίνα. Όχι. Άλλη και σου ήμουν στο ξενοδοχείο, το θυμάμαι, στην πισίνα. Και εγώ κάνω ακόμα και τώρα. Είναι η μόνη βουτιά που ξέρω να κάνω. Πώς κάνω έτσι, μπράτ. Διαταράζεται το σύμπαν, συθέμελα. Πρόκριση λοιπόν για τον Ολυμπιακό με Ανσαριφάν να κάνει μεγάλη εμφάνιση, να βάζει τον Καραπαπά να δηλώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε πρόταση 10 εκατομμύρια. Ευθύς αμέσως μετά και το πέρας της συνάντησης, την οποία δήλωση αργότερα μάζεψε, γιατί είπε ότι έκανα πλακίτσα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, απλά σας το είπα έτσι για να σας τρολάρω. Και αναστάτωσε λίγο εκεί τα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, και τους φιλάδους του Ολυμπιακού που βλέπουν τον έναν παίχτη μετά τον άλλο να αποχωρούνε. Και αυτά καλό είναι να μην γίνονται έτσι. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία στην Αθήνα που μας περιμένει ο κόσμος να μας υποδεχθεί. Σε περιμένω. Εννοείται. Για πες μας σε ποια περιοχή θα είσαι. Δεν ξέρω που θα κινηθώ ακόμα, δεν έχω κανονίσει που θα μείνω. Αν γι' αυτό το λες εσύ, είναι γιατί θα πας στην Αθήνα. Ναι, άμα σε ακούει κανείς, υπάρχουν πληθώρα επιλογών. Θα δούμε, θα δούμε. Η οποία Μαρία μας ενημερώνει, γιατί πρέπει να δώσουμε και την δέουσα πληροφόρηση στον κόσμο, ότι σήμερα μεταξύ άλλων καταβάλλονται και οι συντάξεις στις τράπεζες. Ναι, γιατί τελειώνει και ο μήνας, έτσι δεν πάει αυτό? Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το τέλος του μήνου. Εγώ πάντα έτσι το ήξερα. Παρ' όλα αυτά, πριν το τριμεράκι, τα εγγόνια θα κάνουν σήμερα ζωή χαρισάμενη. Θα πέσει πολύ και όχι μόνο όλα τα εγγόνια, ναι, μικρά και μεγάλα. Θα πέσει πολύ χαρτζιλίκι και θα φύγει ο κόσμος και θα διασκεδάζει και θα κάνει και θα αφήσει τα παππούδια. Βρε, δεν τρέπεστε, θα τα αφήσετε μόνα τους. Θα σας δώσουν εκεί. Αχ, γιαγιά, τι κάνεις, θα πάρουν τα πενιντάρικα. Θα πετάξουμε χαρταετό. Χαρταετό. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλώς το να. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά, είμαστε εδώ. Να, εντάξει, να, λίγο Λάτιν. Ξέρεις, αυτό είναι, είναι αλήθεια αυτό που είπες τώρα ή είμαστε ρολάρες? Ποιο? Εντάξει. Ναι, ναι, βέβαια, αφού έχουμε ενημέρωση μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Όχι αστεία. Να πάρω τηλέφωνο τη Μανούλα μου. Ναι, μα αυτό. Μα είναι. Έτσι έχω καταλάβει ότι παλαιότερα έλεγα, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, οκ. Ενημερώνουν τον κόσμο ότι πληρώνει συντάξει. Λέω, οι συνταξιούχοι δεν χρειάζονται ενημέρωση, το ξέρουν πότε. Αλλά μάλλον ενημέρωση. Οι συνταξιούχοι το κρύβουν, να ξέρεις. Οι συνταξιούχοι το κρύβουν, αλλά αυτοί που χαίρονται με τέτοιου είδους πληροφόρηση και ενημέρωση είναι όλοι οι υπόλοιποι. Τα σόγια. Όλοι, γιατί βλέπουμε ότι λειτουργεί το κράτος επιτέλους. Θέλουν συντάξεις πριν την πρώτη του μήνα, γιατί κατάλαβαν ότι έχουμε ανάγκες. Πανέμορφη, δηλαδή, με ξύπνησες τώρα, φίλε. Άνοιξε το ραδιόφωνο, λέω. Και πιάνουμε λίμπερο, λέω, εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά και λες το καλύτερο πράγμα. Έτσι, αντί να μοιράσουμε προγνωστικά για το στοίχημα που θα δώσουμε και αυτά, θα τα δώσουμε. Ναι, να παίξετε τη σύνταξη του βαπούδου. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα είμαι Μπάμπη Κέλλινα, θα είμαι στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφίας. Άμα θέλετε, ελάτε να κεράσουμε κάτι τσιπουράκι. Α, μάλιστα. Α, ωραία. Καλά, ρε, θα δουλέψει τσιπουράκι, λέει. Ρε παιδιά, εσείς για δουλεύω εγώ. Πού ακριβώς, εκεί μέσα που χώνονται? Ναι. Πάνω και έχει ακριβώς ένα μεγάλο οικονομικό γερανό, τον οποίο το χαλάμε σήμερα, χθες πηγήσαμε. Ελάτε εκεί μπροστά να με καταλάβετε ποιο θα είναι ο μάγκης της Σημαδούρας. Έτσι. Λοιπόν, να έχετε... Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Έγινε, φιλιά. Γίνεται δουλίτσα, υπάρχει ανάπτυξη, Ελένα μου. Χτες ξεκίνησε, σήμερα χάλασε. Καλημέρα στην Γραβούλα. Καλημέρα, πατριώτες. Καλώς στο Αράου, καλώς στην Ξενιτιά. Καλημέρα. Καλημέρα και την... Έλενα. Πατριώτησα την Έλενα. Καλημέρα.
Τα αλάνια του Σερών. Έτσι. Α, καταγραφεί. Βλέπεις. Φυσικά βλέπω. Μπαβή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άκουσα θα πας για Αθήνα, ε. Για το μεροκάματο. Μας διώχνει εδώ η πόλη μας. Δεν έχει πάρτι να παίξουμε εδώ. Και πάμε στην Αθήνα. Πάλι, στην Αθήνα, στην Αθήνα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πας στην Αθήνα. Ξέρεις τι έπαθα χθες. Τι έπαθες χθες. Α, σε χθες μηχανάει το ίντερνετ που έχω για το ράδιο. Χώρια έχω ίντερνετ για το ράδιο. Ναι, ναι. Λέω τη γυναίκα... Μαρία τη λένε, τη γυναίκα Μαρίκα τη φωνάζω εγώ. Μαρίκα, τι ωραία, πολύ μ' αρέσει το Μαρίκα. Χαϊδευτικά, από μικρή τη έτσι, Μαρικάκι τέτοια. Λοιπόν, άκουσα. Ναι. Λέω, δεν βγάζεις τα χαρτιά, λέω, να κοιτάξουμε κάνα τηλέφωνο. Ναι. Παίρνω ένα τηλέφωνο που λες κάτι νούμερα εκεί πέρα. Εμείς στην Ελβετία εδώ πέρα κράμε τα χαρτιά του ίντερνετ, από εδώ είναι, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Περιμένετε, χτυπήστε το ένα, είναι η τάλη γλώσσα, χτυπήστε το δύο, είναι τη μέσα. Τρεχαγύρευε, ναι. Όχι, χτυπάμε στα γερμανικά, εμείς τα γερμανικά τα καταλαβαίνουμε, αλλά οι Ελβετοί, αλλά οι... Γερμανοί δεν μας καταλαβαίνουν. Οι Γερμανοί δεν μας καταλαβαίνουν. Είναι γνωστό, είναι γνωστό. Γαλλικά, δεξιοτήτα, τέλος πάντων. Βγαίνει μια κυρία που λέει στην αρχή. Καλά γερμανικά μιλούσε. Ναι, ωραία, την καταλάβαινα εγώ που λες. Είχε το, πώς το λένε το γερμανικό το πτυχίο. Τέλος πάντων. Και εγώ δεν είμαι του γερμανικού. Τέλος πάντων, για πες, για πες. Άκου τώρα, ακούω. Θα σου πω την ουσία του μαθήματος, ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε το χαρτί, είναι ένα νούμερο εκεί πέρα, τάδι και θα κοιτάξεις το κουτάκι, ένα κουτάκι μικρό να το πες, σαν το κινητό είναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Πώς θα κάνουν, λοιπόν, έτσι. Ναι, τα έκαναν τώρα άνω κάτω. Τέλος πάντων, λέει, έχει μια κάρτα μέσα, δείξω, τι, σούπες, μούπες. Λέω τη γυναίκα στα ελληνικά, λέω, ρε, Μαρίκα, λέω, για κοιτάξει, λέω, και το κουτί, λέω, έχει μια κάρτα, λέω. Λοιπόν, ψάχνει η γυναίκα. Ψάχνει. Λέει, έχει ένα τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει το καπάκι, λέει. Καλά, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το καπάκι, ρε Μαρίκα. Δεν μπορώ, λέει, ξέρω εγώ, δεν βλέπω κάρτα αυτή, κάρτα δεν έχει, λέει. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα, με άποψη που μιλάω ελληνικά, ναι, με λέει, Έλληνα ζήστε. Όχι, τα λέω. Άμα λέω, εγώ τι λέω, άμα Μαρίκα λέω, μας παρακολουθά, λέω. Τελείωσε, τελείωσε. Από την Αθήνα που λες, ναι, πήρα Αθήνα. Α, εκεί ήταν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης, δηλαδή. Όχι, συνεργάζονται, λέει. Ρε κορίτσι μου, λέω, τι μας παρακολουθάτε. Όχι, λέει, κύριε, λέει, είμαι, λέει, από την εταιρεία, λέει. Τι λες, ρε κορίτσι μου, καλά, εγώ, το νούμερο που πήρα, λέω, εδώ, Ελβετία, τι διάλογο. Πού είναι και Αθήνα, λέω. Τέλος πάντων, κάτι μπερδεμένα τέτοια γυναίκα. Μπερδέψαμε τις γραμμές μας. Μπερδέψαμε. Ναι, όχι. Είναι, συνεργάζονται. Έχει μαρμίτα, έχει, κατάλαβε τι γίνεται. Μαρμίτα. Εντάξει, πιο φτηνά τα μεροκάματα. Εδώ του συμφέρει περισσότερο να τα βάλουν. Να φάει ψωμάκι η Αθήνα, να έρθει να ακούσει Μπάμπι Μπατμανίδη. Έτσι πάνε αυτά. Πώς θα γίνει. Να κάνω φράγκο στην τσέπη. Πώς γίνεται. Να, είδες. Αυτή είναι, πρέπει να την πάρεις να εξυπηρετήσει προσωπικά. Να γίνει η προσωπική σου εξυπηρέτηση. Όχι, βρε, κι εσύ. Έτσι, έπρεπε. Τέλος πάντων, χτύπα εδώ πέρα, χτύπα από εκεί πέρα, του τέριασα. Να, και είσαι πάλι μαζί μας και ακούς λίμπερο από τα ίντερνετια, αγαπημένα μας χαρά, Λαμπέ. Τα ίντερνετια ακούμε, δεν σας πιάνουμε, δεν λες, εκεί καρναβάλια έχεις στο Αράου. Καρναβάλια εδώ πέρα είναι τα καρναβάλια. Ναι. 11 η ώρα, όπως στη Γερμανία. Α, το Νοέμβριο. Σοπα. Δεν έχουμε τώρα τα καρναβάλια τώρα. Α, δεν και εδώ πέρα, ναι, υπάρχει εδώ στο Αράο. Ναι, ναι, ναι. Άμα χτυπήσεις ένα στο ίντερνετ θα το δεις. Ναι. Καπιτάν Τζον, ένα ρεστοράν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ρεστοράν όταν μπεις μέσα, κάθε χρόνο, αλλά πρέπει να πληρώνεις 150 φράγκα. Ναι.
σε δίνουν στολή, μπαίνεις μέσα, ναι. Είναι για περίπου τα 300 άτομα. Μ' αρέσει αυτό. Και είναι πειρατικό αυτό. Είναι μια τέτοια του καπιτάν Τζον. Έτσι, ένας Ολλανδός ήταν καπιτάνιος. Ναι. Και αυτό είναι ρεστοράν, αλλά είναι σχέδιο βάρκας. Α, κατάλαβα. Σαν τους πειρατικό. Ναι, σαν τους πειρατές. Πειρατικό. Άκου τώρα. Το πειρατικό του καπιτάν. Ναι. Άκου. Ακούω. Υπάρχει μάσα χάψα, πολλές τρως, πίνεις. Ναι, μάσα χάψα. Και τα κόκαλα τα πητάς ένα πάνω στον άλλο. Όλοι οι καρναβάλια είμαστε. Α. Έχω πάει κι εγώ μια φορά. Σοφαρά. Όταν είμαι νέος. Τι ώρα. Στα 32 μου. Τι ωραία. Άκου το γίνεται. Ναι. Και μετά αρχινάει μέσα, έχει μηχανισμούς μέσα με τέτοιο, με φώτα και τρικυμία γίνεται όπως νομίζεις μέσα στη θάλασσα. Άντε! Ξέρεις τι, ξέρεις τι φοβερό πράγμα είναι. Θα έρθουμε εκεί. Ναι, μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Το καταλαβαίνω, το ακούω και το πιστεύω και με εντυπωσιάζει και το ψάχνω κιόλας. Σταράω, πόξου είναι αυτό. Σταράω. Σταράω. Ναι. Έγινες, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, μπάμπι μου. Έγινε, χαιρετάω. Άντε καλή σου μέρα, τσάω τσάω. Βρε τον καπιτάν τον Τζον. Και τι να πάω εγώ εκεί μέσα και μου πετάνε τα κόκαλα. Τα κουένα κοκαλάκι να γλύψουμε και εμείς. Όχι. Όχι. Και θα κουνάει, θα παθαίνεις ναυτία και τέτοια. Α, δεν σε ψήνει, δεν σε εντυπωσιάζει. Εντάξει, θα το απορρίψουμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι. Οι συντάξεις που καταβάλλονται είναι για δημόσιο και ΙΚΑ. Για τον ΟΑΕ από εβδομάδα. Μία τρίτου. Ο ΑΕ άλλαξε όνομα. Πώς έγινε? ΕΦΚΑ. Α, πού τα ξέρεις καλέ αυτά? Έχεις άμπες ενδιαφέροντος. Έχω. Τι? Την οικογένεια. Γι' αυτό σου λέω. Καθένας ξέρει τον συνταξιδοτικό φορέα της οικογένειάς του. Έτσι, για να ξέρω, νομίζω το πιο χαρμόσυνο νέο που μπορούμε να πούμε στον κόσμο. Ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τον παππού, με τη γιαγιά, με τον μπαμπά, ούτω καθεξής. Οι συντάξεις χρειάζονται τριμερά και έχουμε όσο να είναι κάτι παραπάνω θα ξοδέψουμε. Στα καρναβάλια, στα τέτοια, σε αυτό. Ναι. Κομφετί έχουμε να πάρουμε. Σερπαντίνες. Έχουμε πολλά. Έπρεπε να έχουμε και εδώ να πετάμε. Έχει και εκείνα τα σπρέι που κολλάνε πάνω στα ρούχα. Αυτό τώρα τα πήραν οι διαιτητές και κάνουν τις γραμμές τους. Ξέρεις ότι τέτοιο είναι αυτό. Έχεις δει στο ποδόσφαιρο που κάνουν με το άσπρο το σπρέι? Έχω δει και σε ροζ. Ροζ στο ποδόσφαιρο. Μα αλήθεια σου λέω. Αλλά ποιο ποδόσφαιρο ήταν αυτό? Εμείς στο ποδόσφαιρο είμαστε να πούμε πολύ σκληροί όλοι. Ξέρεις. Είμαστε στον κάστρο του καπιτάν Τζον. Έτσι είναι στα πειρατικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα πειρατικέ. Καλώ το να. Τι λέει? Καλά, καλά, εσύ. Πας Αθήνα τώρα. Για δουλίτσα, μετανάστης εκεί μας κατάτησαν. Ερωτικός μετανάστης. Όχι, τι ερωτικός, ρε. Μετανάστης εργατικός να πούμε. Δουλίτσα πάμε να κάνουμε. Πάμε να διδάξουμε πολιτισμό. Ναι, αλλά είναι αρχαιολινικό το γλέντι. Αρχαιολινικό είναι το γλέντι, διότι. Άρα είναι ερωτικό αυτό. Ερωτικό, ποιο το είπε αυτό, ρε παιδί μου? Μπορεί εγώ να παγγέλω, ας πούμε, Πλάτωνα, μπορεί να διαβάζω, μπορεί να κάνω συμπόσια. Αφορά και σανδάλια. 300 σανδάλια. Συμπόσιο Πλάτωνα. Τι? Ξέρεις τι? Έλα τώρα, αυτά δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Αυτά είναι μεταξύ σας. Τι λέει εσύ, πώς είσαι? Καλά. Μάλιστα. Καλά, καφεδάκι εδώ πέρα. Τι θα κάνεις το τριήμερο? Τίποτα, εδώ πέρα καθίσω. Εδώ. Χαριλάω εξωτική, θα εορτάσεις τα καρναβάλια. Έχω πρόταση να φύγω. Είχα πρόταση να φύγω, αλλά βαριέμαι να φύγω. Μ' αρέσεις. Αφήγουν όλοι, τώρα θα είναι ωραία η πόλη. Θα είναι εδώ και η Έλενα με τις φίλες της. Ναι, σωστά. Στη Χαριλάου. Και θες να βγούμε, Έλενα? Από Χαριλάου, είσαι Έλενα? Εγώ από Τούμπα. Από Τούμπα. Πόσο Τούμπα? Πολύ. Ενώ... Τούμπα. 100 κιλά Τούμπα. Ηλία Τούμπα ή Τούμπα Τούμπα? Τούμπα Τούμπα. Τούμπα Τούμπα. Τούμπα Έλεν. Τούμπα Τούμπα. Έχει κάτι τσουλούφια και απ' έξω και την πάπια. Τι θες τώρα? Άνω Τούμπα ή κάτω Τούμπα? Είμαι κάτω, κάτω. Έχει ο Τερζής από την Άνω Τούμπα στην Κάτω Τούμπα τραγούδι. Ναι. Α, όχι άλλο Τερζή. Όχι άλλο Τερζή. Φτάνει. Θες να βγούμε? Έχω κανονίσει μια αλήθεια για το τριήμερο. Τα θέλεις να τα ακούσεις? Όχι, δεν θα το πω. Για το τρίμερο είπα, Βάμπη. Ναι, παιδί μου, ναι. Αυτό κι εγώ. Ναι, όχι, τίποτα άλλο. Εντάξει, θα πετάξει τον αϊτό της αλλού. Η Έλενα μας, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, θα τα αντέξω. Θα τα αντέξεις, τι να κάνεις. Έχεις να δώσεις καμιά πρόταση στον κόσμο? Δεν έχεις. Για
πρόταση, κοίταξε, επειδή θα έχει καλό καιρό, είναι παραθαλάσσια εκεί που θα πάνε. Α, μάλιστα, έτσι να πάρουν την άβρα του καλοκαιριού. Ε, ναι. Μέσα μην ρίξουν καμιά βουτιά, βέβαια. Όχι, όχι, μην το πνείτε. Όλο ο κόσμος άραστος είναι. Μην το πνείτε, μην το πιείτε, λουστείτε. Μάλιστα, να σε καλά, Κρίς μου. Άρα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε, φιλιά, τσάο. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ στο αποκριάτικο, στο καρναβαλιστικό λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζει λίγο Βραζιλία, θυμίζει και λίγο Σάμπα. Σάμπα και Πανδεσία, βέβαια. Ούτως ή άλλως εμείς από τις δυτικές συνοικίες έχουμε άμεσες σχέσεις με τη Βραζιλία. Πού, σε τι, μοιάζετε? Μοιάζουμε λίγο, έχουμε κάτι μαζί. Στο κούνημα. Ναι, ή στο σώμα. Στο σώμα δεν λες τίποτα, δεν είμαστε εμείς μπούτι. Είμαστε μπουτιλίσιους. Τα φτερά σας λείπουν δηλαδή. Μόνο, μόνο. Και προτάσεις ακούμε εδώ για την Έλενα και τις φίλες της, οι οποίες θα μείνουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης αν υπάρχει κάτι καλό. Ναι, βέβαια, γιατί όχι, να το αναδείξουμε. Έχει κάτι να πάω καλό. Δεν ξέρω, να κόσμος εδώ. Μια φορά θα φύγεις και εσύ και δεν ξέρεις τι γίνεται στην πόλη σου. Τίποτα, μα δεν με ενδιαφέρει. Μα παιδί μου, δεν βγαίνω κι εγώ. Μην νομίζεις και τα καρναβάλια. Δεν είναι αυτό, αν πάω και κάνω και τέτοια. Μόνο επειδή χρειάζεται τρόπο την να με καλούν τα καρναβάλια να παίξω. Σε και φώναξαν εκεί επίτιμος. Και δεν έχω καταλάβει το λόγο. Εμείς είμαστε σοβαροί καλλιτέχνε, ας πούμε. Δεν βρίσκουμε κάποια. Έχεις βγάλει καρναβαλικό τραγούδι? Όχι, όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Κάτι τέτοιο είναι σε σάμπα, τέτοια αυτό, έτσι, τα μπαρντούμπα. Απλά επειδή είναι όλα λίγο καρναβαλικά, λες να μην βγάλω και δεν κάτι. Είναι για καρναβάλι. Μόνο πόνο έχουν τα τραγούδια. Μόνο ακόμη βλέπεις να πούμε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Μάλιστα, Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείς. Καρναβάλια σε όλη την Ελλάδα και θα έχουμε και γύρω μας τα ξακουστά καρναβάλια της Κοζάνης. Δεν το ξέρεις. Ξακουστό. Είναι ρε παιδί μου, εκεί στη Δυτική Μακεδονία είναι από τα πιο σπουδαία. Στην Κοζάνη είναι το κεντρικό που ο κόσμος είναι και είναι προορισμός. Δηλαδή πάνε για τριήμερο, έχουν κλείσει αυτό, εκεί γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ, είναι η αλήθεια. Μου έγινε πρόταση τώρα, αλλά λείπω. Τι να κάνω, όλα τα καλά θα τα χάσω. Καρναβάλι στην Ξάνθη, βεβαίως. Δεν έχω πάει. Ποιος δεν έχει πάει στην Ξάνθη? Εντάξει. Δεν σε τρελανε. Ξέρεις τι, αν συμμετείχα στην παρέλαση, ναι, θα μου άρεσε περισσότερο. Εντάξει μωρέ, στο πιο μέλλον συμμετέχεις την προηγούμενη μέρα που σε έγινε. Τώρα το θέτεις. Δεν πήγα μπάμπι αυτή την προηγούμενη εγώ. Εγώ πήγα να δω και τώρα τι να δω. Όχι ρε, μα το καναβάλι δεν είναι να πάει να δεις στην παρέλαση, είναι όλοι λιωμένοι και κομμάτια. Είναι να πας από την Παρασκευή. Έχεις δίκιο. Και γίνεται σφαγή, είναι όλοι στους δρόμους. Ψήνουν, κάνουν, ράνουν. Πρέπει να το οργανώσω έτσι. Πίνουν όλη μέρα. Και την Κυριακή σου λέω, από όσους έχουν επισκεφθεί την Ξάνθη, οι μισοί πάνε στην παρέλαση. Ακόμα και αυτοί που παρελάβουν. Εντάξει, είναι ωραία διαδικασία να νοικιάσεις το λέει, ναι, να συμμετέχεις. Ναι. Να πιεις το βράδυ, να γίνει τέτοιο και να μην σηκωθείς με τίποτα. Να κάνεις την παρέλαση. Και Ρέθυμνο είναι ωραία. Έχει καρναβαλάκι στο Ρέθυμνο. Βεβαίως, έχει πολύ καλή παρέλαση, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, δεν είναι πολύ καλή. Στο γειτονικό μας Ρέθυμνο, τι είναι, ένα τσιγάρο δρόμο. Έχει ξαδέρφη τώρα και μη το μάθω. Ξαδέρφη, αυτά καλά να μην γίνεται. Στην Άουσα υπάρχει καρναβαλάκι. Πήγα πέρυσι. Πήγες αυτό με τις μπούλες. Έχουν τις μπούλες και τους γενίτσαρους. Βεβαίως, Έθυμνο. Είναι ωραίο πρέπει να είναι αυτό, έτσι. Και με τους ζουρνάδες, με τα τέτοια. Αυτοί ξεκινάνε από το πρωί, χορεύουν και συγκεντρώνονται όλοι μαζί στην πλατεία μέχρι το βράδυ. Και τα πίνουν εκεί να φανταστώ. Κάτι παραπάνω γίνονται λίγο αυτό. Και στην Άουσα. Και εκεί έχει πάει η Έλενά μας, η οποία αποδεικνύεται μεγάλος ρεπόρτερ καρναβαλιστικός. Είμαι κοσμογυρισμένη. Στα καρναβάλια όλα τα ξέρεις. Άλλο εδώ γύρω έχουμε κάποιο έτσι. Να σου πω όλες οι περιοχές κάτι θα όλο κάνουν. Όλο κάτι θα έχουν. Ψάχνουμε να βρούμε έτσι τα ξακουστά. Εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια το καρναβάλι. Το είχα δει, παιδιά, με έχει συγκλονίσει. Καθόμασταν τώρα ημέρα Κυριακή, βαρεμένοι στο σπίτι. Δεν είχαμε τι να κάνουμε. Εννοείται, κάναμε ζάπι και βλέπαμε τα καρναβάλια, αυτό που γιορτάζουν. Και δείχνει περνάει μπροστά μας το καρναβάλι της Χαλκιδόνας. Χαλκιδόνα. Εδώ μετά σου βγάζει. Τι βγάλανε άρματα. Τι ξέρω εγώ, πετούσε ένα στον άλλο γιαούρτια. Αυτό μπορεί ήταν. Να είναι έθιμο. Μπορεί, ωραίο έθιμο. Λέμε, εκεί πρέπει να πάμε. Να βγάλει έτσι από την πέρα να σκάσει του κεσέδε μέσα στα μούτρα του άλλου νου. Πρόβιο άμα είναι. Δεν ξέρω, δεν ήξερα αν υπήρχε προτίμηση, ας πούμε, σε αυτό. Λοιπόν, let's get loud, δυνατά. Δυνατά και ξυπνητά στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε να διαλυματιστούμε, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας.
Θέλουμε και τις προτάσεις σας, που μπορεί να πάει κάποιος ή αν κάποιος θέλει να αναδείξει μια πτυχή της περιοχής του και της πόλεως του. Φυσικά είμαστε κατάλληλοι. Να μας την πει, να ξέρουμε τι γίνεται. Και μπορεί να σε επισκεφτεί η Έλενα με τις φίλες της από την άλλη. Θα σας φέρω και χαλβά. Χαλβά. Τη Δευτέρα τρώνε και χαλβά. Άλλο αυτό. Μετά πάμε στην καθαρά Δευτέρα. Είναι μια άλλη διαδικασία. Τι να πω, ρε, πάμε με τα σουβλάκια. Δεν σ' αρέσει να μου ωραία. Χαλβά. Εντάξει, με χαλβά, με χαλβά. Με αυτόν που έχεις απέναντί σου, τι θα σκεφτείς, το χαλβά. Λογικό. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή. Πειράζει. Πειράζει. Καθόλου, παιδί μου. Οι φίρμες βγαίνουν 7 το πρωί από το βράδυ. Έχουν παίξει όλα τα ονόματα και τώρα είναι η σειρά μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επιδύσεις επάλξης με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, γιατί θα έχουμε μπροστά μας τα ταξιδάκια μας και αξίζει να βγάλουμε τον πομποδέκτη της Segway να τον έχουμε στην κατοχή μας, διότι περνάμε τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους ηλεκτρονικά, άκοπα, και οργανώνουμε και παρακολουθούμε τα ταξίδια μας άνετα και εύκολα. Και εξοικονομούμε και χρηματάκια, μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για το γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και σε θέλουμε και σε αποκτάμε, είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, τα λεγόμενα ΣΕΠ, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρούμε στο site της aegeanmotorway.gr, και ο αποδέκτης της Segway θα μας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμούμε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Εκτός από τον Ολυμπιακό, βεβαίως, που πέρασε την επόμενη φάση του Europa League, στους 16 του θεσμού, για τον οποίο η κλήρωση είναι σήμερα το μεσημεράκι, για τους φίλους των Ερυθρόλευκων, 9 και 16 ημερομηνίες για την φάση των 16. Η Γκένγκ επικράτησε με 1-0 της Άστρα Γεωργίου, η Λιόν με 7-1 της Αλκμάρ, η Θέλτα με 0-2 στο Σαχτάρ, στο Ντόνετσκ επί της Σαχτάρ, Σπάρτακ Πράγας, Ροστόφ 1-1. Και εδώ δεν μου βγάζει το τέτοιο να πούμε, είναι δυνατόν? Ποιος προκρίθηκε? Η Ροστόφ προκρίθηκε πάντως, για όσους ανησυχούνε. Του Ιβάν Σαββίδη, η Τότενα με την Γάνδη 2-2. Τα έτσι τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να βρω ποιος προκρίθηκε. Προκρίθηκε η Γάνδη. Κράσνονταρ Φενέρμπαχτσε 1-1 προκρίθηκε η Κράσνονταρ. Γκλάντμπαχ, αυτά είναι τα κανονική διάρκεια, γιατί στοιχηματικά κυρίως μας ενδιαφέρει. Γκλάντμπαχ Φιωρεντίνα 4-2 προκρίθηκε η Γκλάντμπαχ. Η Λιόν επικράτησε, όπως είπαμε, 7-1 της Αλκμάρ. Μπεσίκτας, η Χάπολ Μπερσεβά με την Μπεσίκτας 2-1, η Μπεσίκτας προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ατλέτικο Μπιλμπάο, ο Αποέλ μάλλον επικράτησε της Ατλέτικο Μπιλμπάο με 2-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ο Άγιαξ της Λέγκιας Βασοβία με 1-0 και αυτός πέρασε στους 16. Και η Άντερλεχτ, αν και έχασε 3-1 από τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και οι ομάδες εν ολίγης που θα μπουν στην κληροτίδα είναι Αποέλ, Άγιαξ, Άντερλεχτ, Γκένγκ, Manchester United, Ρώμα, η οποία έχασε με 1-0 από την Villarreal, αλλά έχει επικρατήσει με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κοπενχάγη, Θέλτα, Ολυμπιακός Πειραιός, Γάρδι, Ροστόφ, Κράσνονταρ, Γκλάντμπαχ, Λιόν, Μπεσίκτας και Σάλκε. Για τους πρωινούς που ενδεχομένως να πέσανε για ύπνο και να μην κατάφεραν να ακούσουν και περιμένουν το λόγο, επειδή φυσικά να τους ενημερώσει περί των πεπραγμένων της χθεσινής νυχτός. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι που τα λάβεις αυτή η Τουρκία. Μια δουλειά είχα να κάνω, ρε. Μια δουλειά είχα να κάνω. Μια τάση με μέτρια. Μια δουλειά. Μια δουλειά είχα να κάνω. Αποκλείσω τον Ολυμπιακό όλο και. Τι ζητήσαν πολλά, ζητήσαν. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα τον έχεις. Μια δουλειά είχα να κάνω, ρε. Δηλαδή, τι πάχασε στον όντων αιώνων. Αμήν. Ναι, όμως έτσι ο Ολυμπιακός θα παίξει και ακόμη ένα παιχνίδι και θα είναι εκεί στραμμένη η προσοχή του όταν θα αγωνιστεί. Τι μα νοιάζει εμάς το πράγμα. Πώς ενδιαφέρει, 5 Μαρτίου τον υποδέχεσαι και ο Ολυμπιακός θα έχει. 5 Μαρτίου, πριν τον υποδέχομαι εγώ. Ε? Πριν τον υποδέχομαι. Πριν, αλλά το μυαλό του θα είναι στην Ευρώπη. Αυτό λέμε. Φράστε αυτό που σου λέω. Ο Ολυμπιακός θα έχει με τη Ροστόφ.
Λες ένα εκεί. Η Βάζα πηγαίνει μέχρι τα γήπεδα. Θα πάρει να πάρει την εκπομπή. Τούμπα, Ροστόφ, Ροστόφ, Τούμπα, ξέρεις έτσι για πράγματα. Έτσι, για... Γράψτε, γράψτε. Πέντε είναι Κυριακή και στις 9 θα είναι το πρώτο μάτι στο ευρωπαϊκό. Τίποτα, έχει και κάτι ομάδες, δηλαδή. Άρε, Πάουκ, άρε, Πάουκ. Τι άρε, Πάουκ, εντάξει, να μην τρώγεις την τριάρα. Δεν πειράζει, τι να σε κάνω. Τι μπουνταράζει την Τουρκία. Μια δουλειά είχα να κάνω. Μόνο φωνές και λαλαγμή είναι, τίποτα. Έχει καμιά άλλη στον επόμενο γύρο, καμιά άλλη. Να, αλλά χθες η... Όχι, δεν έχει καλή σοβαρή. Μόνο η Λιόν είναι σοβαρή και η Μάντσεστερ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι να είχαμε να λέγαμε, εντάξει. Η Σάλκε. Όχι, δεν είναι σοβαρός. Η Σάλκε δεν είναι. Έχει και Μπεσίκτας ασπρόμαυρη στην επόμενη φάση. Μπεσίκτας, ωραία. Να, τα αδέρφια μας εκεί. Έχει. Να πήγαν φωνάζουν Πάουκ Μπεσίκτας. Άλλα αδέρφια εκείνη την πέρα. Έχει και Ρώμα, έχει ρε παιδί μου, Άγιαξ, έχει. Έχει ομάδες. Βρε, ας έρθει ό,τι θέλει ο ύψιστος, αρκεί να φάνε το. Έλα τώρα. Γιατί είμαστε με την Ελλάδα και θέλω να πάρουμε βαθμούς και καλά να γίνεται και πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εν τω μεταξύ, ναι, μένει χθες κάποιοι χθες, ας πούμε, το είδαν και λίγο έτσι. Ότι ναι, όχι, θα υποστηρίξουμε Ολυμπιακό γιατί έχουμε μπροστά μας τουρκική ομάδα. Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχουν και παιδάκια, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν το λέω αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω αν θα πούνε το ίδιο. Έρθει ο Ολυμπιακός εδώ, γίνουν τίποτα ντράβαλα στην Τούμπα και αγωνίζεται με καμιά τουρκική στις 9. Να δω πώς θα υποστηρίξουν την ελληνική ομάδα. Εγώ, παιδιά, το λέω και είμαι ντόπιος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ακόμα, δηλαδή, ακόμα και αν παίζει με Τούρκους, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε πόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Έτσι. Και κρίνεται η απελευθέρωση της χώρας, θα το μάθει αυτό. Όχι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να υποστηρίξω με τίποτα. Λες... Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν είμαι κανένα παιδάκι σαν μικρό. Μέσα 4 χρονών, έτσι. Λες γι' αυτό ήμασταν 400 χρόνια σκλαβωμένοι. Δεν μπορώ να υποστηρίξω. Δηλαδή, έλεγα με μέτια εκεί πέρα και χαιρόμουν. Ωραία πράγματα, ναι, γιατί. Καλά, εντάξει, ανύπαρκτη τώρα. Δεν είμαστε με Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να είμαστε με Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν νοείται άνθρωπος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, να είναι με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν γίνεται. Και οποιοδήποτε θέλει το άθλημα δεν μπορεί να είναι το Ολυμπιακό. Σε κανένα άθλημα. Ούτε σε πινκ-πονγκ. Έτσι. Ούτε στα πεντόβολα. Τίποτα πουθενά. Κορίνες να παίξουν, ναι, ξέρω εγώ. Ούτε πάλι να δύο θα είμαι. Πω, σε φαντάζομαι τώρα, περιμένεις και αναπνέεις για το μάτι της 5ης Μαρτίου. Εσύ. Όχι, δεν βλέπω έτσι. Δεν είμαι του στυλ αυτού του φανατικού, δηλαδή να πάω να κάνω επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Όχι, απλά λέω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω Ολυμπιακό. Αυτά τα περί χώρα, α πούμε, και να κερδίσει ο Ολυμπιακό στα 4 βαθμού στη χώρα, ούτε με ενδιαφέρουν καθόλου. Εντάξει, καλό, καθόλου να κοιτά την ομάδα του. Α μην παίξω ποτέ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αρκεί να βλέπω αυτά από αυτούς. Κατανοητός, κατανοητός. Δεν είναι απλά πράγματα. Νομίζω ότι όλοι έτσι σκέφτονται. Mm. Απλά κάποιοι το παίζουν υπεράνω. Εντάξει. Κολοκύθια. Καλά, σε αυτό θα συμφωνήσω με την έννοια ότι ναι, καλά Ελλάδα. Το 99% και... που λέει, καλά έκανε 200 προκρίθηκε. Ναι, όλοι ότι πράγμα με ένα πιστεύουν. Εντάξει, το Άρης να ήταν στη θέση του και οποιαδήποτε ομάδα. Όλοι, έτσι και ο Πάουκ να ήταν στη θέση του Ολυμπιακού. Οι Ολυμπιακοί δεν υποστήριζαν την τουρκική ομάδα και ούτω καθεξής. Έτσι πηγαίνονται τα πράγματα. Να είμαστε. Το οφείλουμε στην κοινωνία, στη χώρα μας. Έτσι, να κερδίσουν οι Τούρκοι. Μπεσίκτας. Καλή ιδέα και Μπεσίκτας. Αν και προτιμώ τη Ροστόφ. Εντάξει, οκ, θα κάνουμε κάτι, θα βάλουμε το. Ναι, άντε, παιδιά, κάντε κάτι, ρε παιδιά. Βοηθήστε λίγο τον. Εδώ η Έλενα θα τα μαγειρεύει. Δεν μου λες. Πήραν οι υπόλοιποι, ο Παφίλιας, ο. Όχι. Ο Άγγελος αυτοί πήρανε. Όχι, όχι. Μπορεί στο μέλλον. Εγώ με πρόθεσα και Παντελεήμονα. Όχι, εντάξει. Έγιναν τα εγγένεια. Η κορδέλα κόβεται, δεν είσαι ο πρώτο. Τον Άγγελο Παντελεήμονα. Έχουμε μέλλον. Ακόμα 7 και 4 είναι. Εμεί τα χωριέσαι. Καρνάβα άλλοι έχουμε. Παιδιά, καλό τρίμηνο. Φιλιά, επίση. Καλή ξεκούραση. Τσάω, τσάω. Είσαι και μου γελάς. Το πίσω κάθισμα. Ναι, σαν το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς. Παλαιάς εποχής. Νατάσα. Και τη Γαρμπή. Και τούλα Γαρμπή πριν με. Να σου πω κάτι. Λοξοδρομήσεις τα λαϊκά. Το ξέρεις ότι μου έχουν πει ότι μοιάζει την κετούλα τη Γαρμπή. Τι πάει, Όχι. Εντάξει, ίσως το μελαχρινό, ας πούμε. Έτσι, για να ακούσω φωνή. Και του λέω ωραία φωνή, ρε παιδί. Και εγώ πολύ ωραία φωνή. Μ' αρέσει. Αλλά... Και του λέει χρόνια έκανε backing vocal στο Μάγκε Χριστοδουλόπουλο. Πέρασε μέσα αλήθεια, από, πέρασε από μεγάλα σχόλια και πάρα πολλές έχουν κάνει στο Μάγκε. Όλες οι αρτίστριες εκείνης εποχής ξεκινήσανε στο πλάι του Μάγκε. Μεγάλο σχολείο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας και FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26. Βέβαια μπορεί να είναι τριημεράκι ανεμελιάς, αλλά εμείς κυρίες και κύριοι εδώ κάνουμε δουλειά στο Λιμπερό. Εργαζόμεθα. Οι προφητείες δεν μπορούν να περιμένουνε. Οπότε έρχεται Παρασκευή, έχουμε την Έλενα με τη μαγική της σφαίρα που θα μας δώσει.
Σταμαστώ. Έχω άβρα. Έχει άβρα. Σήμερα σε βλέπω ότι θα τα πιάσεις όλα. Δεν ξέρω, σε πιστεύω. Σήμερα δεν ήρθα λίγο ερυθρόλευκη όμως. Όχι, μα ωραία, φοράει κάτι καρό κόκκινο, τέτοια ερυθρόλευκη λες. Λίγο. Άμα θες να είσαι έτσι και να προκαλείς τον κόσμο της Μακεδονίας, όπως τον προηγούμενο το φίλο, έρχεται από εδώ κάτω. Γι' αυτό δεν μίλησα, φοβήθηκα. Εντάξει. Πανσεραϊκό είναι και το ερυθρόλευκο είναι και πανσεραϊκό για μας τους Εραίους, αν μη τι άλλο. Κυρίες και κύριοι Έλενα, η γκουρού Μαρτζού του στοιχήματος, επειδή θα φωνάξει και μάλλον θα έρθουν οι καλεσμένες οι φίλες της, οπότε πρέπει να έχει κάτι μέσα στον κορμπάνα, στο πορτοφόλι, πως έτσι θα τις αφήσει να πληρώσουμε. Θα τα πιάσει όλα. Θα τα πιάσει όλα σήμερα. Εγώ θα σου λέω και εσύ θα απαντάς, γιατί έχουμε και πρωταθληματάκι, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε πίσω μας. Τις δραστηριότητες και στεναχωριέμαι γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλα τα παιχνίδια. Ναι. Βάλε εκεί να παίζει ο Ρεβάμπη. Είναι δύσκολο. Έχουμε τον ντέρμπι του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ναι. Έχουμε πολύ πράγμα. Στις 5 και 4. Το ξέρεις. Αύριο, Σάββατο, στις 3 η ώρα. Πλατανιάς Αστέρας Τρίπολης. Με τον Πλατανιά να κάνει μια θόρυβη αλλά πολύ εντυπωσιακή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα. Βρίσκεται στην 7η θέση, μόλις ένα βαθμό από τη θέση που οδηγούν στα play-offs. Στην 5η θέση βρίσκεται η ΑΕΚ. Παίρνει διπλά άσους, αυτά ιστορίες. Ο Αστέρας Τρίπολης πώς τα πάει? Πολύ χάλια, βρίσκεται στην 13η θέση με 20 βαθμούς. Προσφάτως άλλαξε όμως προπονητή, στείλε τον Ελευθερόπουλο. Και αυτό πάντα επιδρά καταλυτικά στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Εσύ πώς το βλέπεις τώρα εκεί στον Πλατανιά? Κοίταξε, εκεί θα γίνει το καλό. Το καλό θα γίνει, έτσι δεν θέλω. Με για τα τους ντόπιους. Λες η κριτική. Ναι, 2-0. 2-0, λες ότι δεν θα επηρεάσει η αλλαγή προπονητή τον Αστέρα και θα το πάρει ο... Δεν θα πάνε στο καρναβάλι της Ρεθύμνου, δηλαδή Χανιώτες. Θα μείνουν εκεί. 2-0, εντάξει, οκ, ρε παιδί. Ναι, θα το γιορτάσουν. Εγώ θα παίξω με την έκπληξη, ας πούμε. Θα βάλω το 0-1, θέλω έτσι να σε κοντράρω. Όπως καταλαβαίνεις, το μάτς μάλλον θα ρίξει. Χι, πάντα θα κάτσει μπλίλια στην έδεσα. Πες μου ότι αυτό δεν σ' αρέσει. Τι, undercover. Παπαρίζω εδώ, πρωτιά, Eurovision. Θα έχουμε... Βέβαια, βέβαια. Πάντα στα DJ set μου κάνω ειδικό αφιέρωμα σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες που περάσαν από το θεσμό της Eurovision, γιατί είμαστε μέγιστοι Eurovisioniologi. Η λύρα μας λοιπόν. Ναι. Και Σοκράτη ή Superstar και το καθεξής. Λοιπόν, στις 5 και 4 του Σαββάτου, με τη μαγική σφαίρα της Έλενάς μας, Κέρκυρα Πανετολικός. Κάτσε να κλείσω λίγο τα μάτια. Κλείνει τα μάτια και οραματίζεται. Κέρκυρα Πανετολικός. Στην Κέρκυρα έχουμε κανένα καρναβαλάκι εκεί. Θα πρέπει να τα δούμε κιόλας κατά πόσο επηρεάζουν. Κάτι θα έχει. Κάτι θα έχει. Ολόκληρο νησί. Αλλά αυτή είναι και μεγάλο λίγο πιο. Ολόκληρο νησί. Αυτή είναι πιο Ιταλιάνη. Λες το παίξουν τίποτα με βενετσιάνικες μάσκες. Ναι, τους κόβω τέτοιους α πούμε από εκεί. Αλλά στην μπάλα τι θα κάνουν το θέμα. Εκεί σε θέλω, καρδιά μου. Ποιο παίζει Κέρκυρα? Με τον Πανετολικό, με το Αγρίνιο. Ένα-ένα το βλέπει η Έλενά μας μάλιστα. Εγώ θα το δώσω αυτό. Τι να το δώσω τώρα, μωρέ? Το Αγρίνιο είναι σε κοινή μοίρα οι δύο ομάδες. Ο Πανετολικός είναι στην 10η θέση με 22, η Κέρκυρα 22. Λες, θα κάτσει μπλιά. Θα πάω μαζί σου και θα το βάλω όμως 2-2. Θα γίνω και θα βρέχει, θα κάνει, θα ράνει, θα βάλω ματσάρα. Έτσι λέω. Η Δυτική Ελλάδα πάντα δεν βρέχει. Γιάννενα αυτά, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Στα Γιάννενα δεν έχει κανένα καρναβαλάκι? Ξέρεις τι κάνουν εκεί, τις τζαμάλες. Τζαμάλα. Είναι φωτιές, ανάβουνε αναπεριοχή, χορεύουν, ψήνουν. Εννοείται, στα Γιάννενα ψήνουνε. Τέτοια πραγματάκια. Αυτό στην αποκριά. Ναι, ναι. Είναι το μαγαζί εδώ κάτω είναι με τζαμάλα, που έχουν τα φλαράκια μας, να πούμε. Ναι. Από εκεί το πήρανε. Ναι, ναι, φωτιές, χορεύουν αυτά τα παραδοσιακά. Ωραία, βαριά ωραία πράγματα. Βαριά, κατά. Υπηρώτικα. Θέλω να πάω το καλοκαίρι, μου έχουν πει ότι τα Παναέργια είναι πάρα πολύ ωραία. 15 Αύγουστο και τέτοια. Χαμός. Εκεί, εκεί. Στα Ζαγοροχώρια, ξέρεις τι γίνεται εκεί στο Μονοδέντρι. Στο Μονοδέντρι. Ψήνουν και τρώνε εκεί τα αρνιά, τα κατσίκια. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι η πρόβλεψη μιας αγωνιστικής δεν είναι μια απλή διαδικασία. Παρέχουμε πληροφορία για χιλιάδιο πράγματα. Πανελλαδικές πληροφορίες. Έτσι, κατάλογος. Θα μας πάρει και ο Μπάμπης από το Αράου, θα βγαίνουμε εμείς. Στις 7.30 η Ξάνθη, λόγω επειδή έχει την παρέλαση την Κυριακή, με όλο τον κόσμο στον δρόμο να πίνει και να μην ασχολείται καθόλου με το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Στις 7.30 πώς το βλέπεις το πράγμα? Ο Παναθηναϊκός ανεβασμένος είναι. Τώρα τι ανέβηκε? Ναι παιδί μου, έλεξε κάτι 4 σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο. Δεν το ήθελες αυτό να το ακούσεις τώρα? Κοίταξε, όμως θα είναι πολύ χαρούμενοι οι Ξανθιώτες. Ναι, μ' αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζεις. Δηλαδή... θα έχουν καλή ψυχολογία ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά δεν θα σκέφτονται, άντε να τελειώνουμε την μπάλα, να πάμε να βγούμε έξω. Το μυαλό τους θα είναι λίγο στα μπαρς και στα μάρς. Κοίτα, ένα γκολ θα το βάλουν. Θα το βάλει, άλλο Παναθηναϊκός τι θα κάνει. Αλλά ένα-δύο. Ένα-δύο, μάλιστα. 0-3 το βλέπω εγώ, έτσι μου ήρθε ο Παναθηναϊκός, θα πετάξουμε στην πλάτη. Αφήσουμε τώρα, αυτά καρναβάλια δεν έχουν τέτοια σχόλια. Θα πετάξει, παλιές πόλεις, αυτά. Μια χαρά είναι. Άστους τώρα τους Ξανθιώτες να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Την Τρίτη το μεσημέρι. Στο ΆΚΑ. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Μπάμπη, ξέφυγε. Ξεφεύγω, χάρω τα μυαλά μου. Την Κυριακή το μεσημέρι στις 3 η ώρα στο ΆΚΑ. Το σκέφτομαι μήπως κάω καμιά βόλτα. Λες. Εκεί που θα είμαι, άμα είμαι εκεί κοντά, άμα κοιμηθώ κανένα μαρούσι, κανένα αυτό. Κάτι ψάχνω τώρα να δω πού θα κοιμηθούμε, είναι και αυτό. Να δούμε πώς θα βολέψεις και θα το φροντίσουμε. Όπου κοιμηθώ θα βρω ένα μάτσο, ας πούμε, να πάω. ΑΕΚ Λάρισα στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Ήπια πράγματα. Ήπια, ναι. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική στο ντέρμπι. Έχει πολύ καλή ψυχολογία. 2-1. 2-1 θα φάει γκολες από τη Λάρισα του Αλέξη Κούγια. Μάλιστα. 3-1 θα το δώσω κι εγώ. Κοντά είμαστε. Τα βρίσκουμε σιγά σιγά. Στις 5 και 4 Καφταντζόγλιο Εθνικό Στάδιο Ηρακλής ΠΑΟΚ. Τώρα εγώ εδώ τι να πω. Να πεις παιδί μου, να πεις αυτό που λέει η καρδιά σου ή αυτό που λέει ο πατέρας μου, ο μπαμπάς σου. Πληρώνεται σήμερα. Δεν είσαι συνταξιούχος. Όχι. Επειδή λέγαμε γιατί είσαι ο ΑΕ. Οπότε κοίταξε και συνταξιούχος να ήταν από αυτή τη στιγμή που δεν πληρώνει το ΑΕ, να μην πας με το χατήρι του μπαμπά. Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί. Ναι. Είναι ότι. Άρχισα μετά με ζοβέζικα τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, θα κερδίσει. Θα κερδίσει, λες ο ΠΑΟΚ. Εδώ σε. 0-2. 0-2 το βλέπει η Έλενα. Τι να δώσω τώρα κι εγώ. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε προσέγγιση στα τοπικά ντέρμπι με βάση τα ζώδια. Και θα το δούμε αν είναι μετά τις 7.30. Δηλαδή. Τα ζώδια. Ναι, παιδί μου, θα δούμε σε τι mood είναι. Ο Ηρακλής είναι τοξότης, ο ΠΑΟΚ είναι Ταύρος. Ναι. Ή Κρυός, ανάλογα. Αυτό πώς το βγάλαμε τώρα. Από την ημερομηνία ίδρυσης των ομάδων. Ο Ηρακλής ιδρύθηκε Δεκέμβριο, ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε Απρίλιο. Και με βάση τους αστρικούς τέτοιους βγάζουμε το αυτό. Λέμε εμείς τώρα το δικό μας το προγνωστικό. Λοιπόν, θα κερδίσει και εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ, αλλά με 0-1 πολύ δύσκολα. Στο 85 θα βάλει. Δυσκολευτεί. Ναι, βέβαια. Ο Ηρακλής είναι σε καλό φεγγάρι. Παρ' όλα αυτά, ξεκουράστηκαν και παίχτες του δικεφάλου. 0-1 στο 85, μάλιστα. Έτσι καλώς. Το δίνω και εγώ. Να το σημειώσει αυτό, ναι, παιδί μου, το βλέπω μες στη μαγική σφαίρα. 5 και 4 επίσης, ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Λεβαδιακός είναι στην ζώνη του υποβασμού, ισοβαθμή με τον Ηρακλής, 14 βαθμούς. Ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι στην 8η θέση με 31, είναι λίγο πιο ξεκάθαρη θέση. Έχει σκυροποιήσει την παρουσία του στην κατηγορία. Λοξοδρομή και κουτσοβλέπει προς τα play-off. Ο Λεβαδιακός έχει απόλυτη ανάγκη τους βαθμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε πίσα τώρα. 1-1. 1-1 το λες, εγώ το λέω 1-0. Βλέπω όλο το μεταξύ, όλο παίζω το Λεβαδιακό, τον κομπότε να κερδίσει. Κολοκάνει τα τουρουρούρου να πούμε. Εκεί Γιώργος Μάγκας που είναι και ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας της Λιβαδιάς. Αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτή η θυελώδης πορεία προς την καταξίωση του Λεβαδιακού. Και στις 7.30 στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται τον Πανιόνιο στο ντέρμπι της αγωνιστικής. 10 βαθμοί διαφορά των δύο ομάδων, 51-41. Εντάξει. Ο Πανιόνιος με πάρα πολλές απουσίες. 3-0. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Ο Ολυμπιακός με πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Παρόλες απουσίες πιστεύω θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός, αλλά θα το πάρει το μάτς με στο ένα. Κόκκινο. Στο κόκκινο. Ωραίο, μ' αρέσει. Έχω και το κόκκινο τριαντάφυλλο του Μάχη Χριστοδουλόπουλο, τον οποίο τον έχουμε μνημονεύσει σήμερα πάρα πολύ. Και την καθαρά Δευτέρα στις 7.30 ένα μάτς το οποίο θα συγκλονίσει. Καλά, όλες. Τι τους βάζουν τώρα καθαρά Δευτέρα και παίζουν. Δεν πρέπει να αισθάνονται μεγάλα κορόιδα οι ποδοσφαιριστές. Μα πάνε. Άντε οι άλλοι, ξέρεις, ας πούμε, κάνανε αυτό, σου λέει έχουμε τουλάχιστον μια Δευτέρα να βγούμε, να κάνουμε κούλουμα. Το χαρτοετό αυτοί δεν θα προλάβουν. Τίποτα. Δεν φτάνει που θα χάσουν και την Κυριακή γιατί θα είναι κλεισμένοι στο ξενοδοχείο ή θα ταξιδεύουν. Μαύρη καθαρή Δευτέρα. Μαύρη, οπότε. 0-0 είναι ξεκάθαρο. Ποιος παίζει? Βέρεια, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Για πες μου. Βέρεια με Ατρόμητο Αθηνών. Αγωνίζονται στο γήπεδο της Βέρειας. Ω, το καλά.
τίποτα. 0-0. 0 κι εγώ, ναι. Είναι, φωνάζει από εδώ μέχρι και την Άουσα που έχουμε το καναβάλι με τις μπούλες και τους γενίτσαρους που προαναφέραμε. Αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι όχι στοιχηματικές προβλέψεις, είναι προφητείες. Που πρέπει να παίξετε. Θες να κλείσεις το σπίτι σου ή να το ανοίξεις. Θα φανεί, θα φανεί. Είπαμε στον έλεγχο της Τρίτης όμως, γιατί τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Την Τρίτη, όταν θα σε κάνουμε επαλήθευση, πρέπει να έχεις μια. Τι, πότε με κάνετε επαλήθευση? Εδώ με τη Βουγιούκα το πρωί, ξέρω εγώ. Όταν λέμε τα αποτελέσματα. Πηγαίνε. Πρέπει να φτιάξουμε μια εφαρμογή η οποία θα συνδέεται απευθείας με σένα και κάθε φορά που θα χάνεις το. Πάει κόκκινο. Να στέλνουν οι ακροατές. Μας κατέστρεψε, ψες να πούμε στον κούφα. Και να τα πληρώνεις όλα εσύ, να μην τα ακούω μόνο εγώ, να μην να λαμβάνεις. Όταν θα τα πιάσω όλα, όλα. Δεν θα σε δούμε ποτέ ξανά στη ζωή μας. Εννοείται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη, ο οποίος είναι ξυπνητός και ταυτόχρονα βλέπει, γιατί τον έπιασε το σεκλέτη, βλέπει και ταινιούλα και ακούει λόγο επειδή. Και βλέπει, συνδυάζει και αυτά, ναι, τα δύο. Και βουνό και θάλασσα. Γιατί βλέπει το ασπερμένο γυναίκες. Το ασπερμένο γυναίκες ούτως ή άλλως συνδυάζεται με τα πάντα. Δεν το έχεις δει? Δεν θυμάμαι. Λιποθυμώ. Θυμάμαι τέτοια ώρα άμα το έχω δει. Παιδί μου, θα το ήξερες, το ήξερες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που πηγαίνει στη δουλίτσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ετοιμάζεται. Κάνει σχέδια για το Σαββατοκύριακο και αυτό του φτιάχνει πολύ περισσότερο την διάθεση. Τον, ναι, και εκδρομούλες, θα φύγει ο κόσμος. Περάσει, περνάει η σφαίρα. Τις υπόλοιπες μέρες δεν περνάει με να τίποτα. Να σου πω κάτι, δεν τελείωσε ο Φεβρουάριος. Πέλα μου, ντε, αυτό που το βάζεις. Έρχεται... Πότε είπαμε καλό μήνα και πότε φεύγει? Στεναχωριέμαι, ευτυχώς έχει 28 και πέρυσι που είχε 29, εκεί ήταν το δράμα μας. Δεν μπορείς να γίνει την εξτρά τη μέρα, δεν την αντέχω κάθε 4 χρόνια. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ωρε Μπάμπη, καλημέρα. Καλώς το να. Ο άκρονάουτων της ταχύτητας, ρε φίλε, ώσπου να προλάβω να κλείσω το ραδιόφωνο και ακούσω το τηλέφωνο ότι καλή, βγαίνεις κιόλας. Ποιος είσαι, ρε? Είπαμε, είμαι ο Τζιόλης στον FM, τέλος. Ο γιος του ανέμου. Έτσι, έτσι. Καλημέρα και την Έλενα. Mm-hmm. Καλημέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Έλενα, ο Μπάμπης είναι δικός σου άνθρωπος και εσύ είσαι επίσης δικός του άνθρωπος. Τον καταλαβαίνω, δεν τόλμησε. Εγώ όμως, ναι, ως εταιρικός ρεπόρτερ, ως συμπαραγωγός της εκπομπής κτλ, έτσι, οφείλω να έρθω στο ύψος των περιστάσεων και να σου επιβάλλω μια ποινή. Ανησυχώ κι εγώ, ανησυχώ. Έλενα, επευκαιρία του τριημέρου, διότι τόσο απαιτείται, όλο το τριήμερο θα κλειστείς μέσα, θα πάρεις την κασέτα να το ασπερινώνουν οι γυναίκες, θα τη δεις 351 φορές, έτσι, θα πάθεις όλες τις ατάκες, έτσι, θα μπεις και στα διάφορα blog site, πώς τα λέτε αυτά, και θα διαβάσεις το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και την Τρίτη το πρωί θα γράψεις διαγώνισμα, τα θέματα θα τα βάλει ο Άκης Σακισλόγλου, το Μπάμπης. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Επιτηρητής εγώ και τοποτηρητής. Επιτηρητής και τοποτηρητής, ναι, της Μητροπόλεως και πασών των αυτό κτλ. Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις για να θεωρηθείς πλέον κι εσύ μέλος του στενού κλαμπ. Είναι. Με συγχωρείτε, το λέω. Ναι. Είσαι, είναι. Είναι, αλλά καλά το θέτεις. Πρέπει να... Ναι. Θα το δω. Να το γράφω, τις τελικές, το σημειώνω. Τις τελικές εξετάσεις. Πρέπει να εντρυφήσεις. Φαντάσου ότι αυτό το project το οποίο σου αναφέρω θα σε καταστήσει αυτομάτως, θα φύγει αυτό το αλά που είπε ο Μπάμπης, σε καταστήσει αυτομάτως μέλος αυτού του κλειστού κλαμπ και θα γλιτώσει μελλοντικά και από... Το κλαμπ πώς λέγεται? Χαζή Ελλάδος. Μπράβο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Εκεί. Θεώρησε το όπως θέλεις. Αυτό που ο Μπάμπης θα σε εκφράζει όλους. Λοιπόν, κατεστραμμένοι, όπως θέλεις πες το. Εδώ είμαστε φίλοι του Πανθρακικού και δηλώνουμε ότι είναι παρόν. Ο Πανθρακικός θα παίξει τα ραστεχνικά του χρόνου. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Μην τα παίρνεις τις μετρητής αυτά, Ελένα μου, αλλά κάνε αυτό, διότι θα έχεις να λες ότι αποτελώ μέλος, εκλεκτό μέλος ενός κλαμπ. Θα το βάλω στο βιογραφικό μου, συγκινήθηκα. Και πούσε να θυμάσαι ότι στο μέλλον σου, στο εγγύς, έτσι, θα γλιτώσεις πολλά πράγματα αν γίνεις μέλος αυτού του κλαμπ. Ισχύει. Τώρα αν ισχύει σου λέει... Συγγνώμη, θα μου δώσετε και κάποια επιστολή, κάτι. Ναι, συστατική για τέτοια βέβαια. Και πτυχίο. Αποφύτης. Εν τω μεταξύ, ακούει αυτό τώρα σου λέει είναι καμιά αίρεση αυτή. Για τα λένε. Όχι, όχι, θα αποκτήσω κι άλλο δίπλωμα. Έτσι. Αίρεση δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλά ένα κλειστό κλαμπ ανθρώπων
Είναι. Δηλαδή όποτε περνάς από τη λίμνη Βόλβη θα μάθεις να κατεβάσεις, να βγάζεις το χαλάκι σου, πώς κάνουν οι μουσουλμάνοι, να προσκυνάς κτλ. Τώρα προφανώς δεν με ακούτε γιατί είμαι στην αερογέφυρα. Σ' ακούμε, σ' ακούμε, σ' ακούμε, εννοείται. Α, να μας το έχασε. Βέβαια, έχω γράψει και τραγούδι, παιδί μου, για τη συγκεκριμένη ταινία εγώ. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Γυναί... Ναι, το τραγούδι σου το ξέρω. Αφορά ακριβώς αυτή την κατάσταση, αυτή την ταινία. Το ότι εγώ ξέρω το τραγούδι σου και όχι την ταινία. Έλα μπουντέ, και το προσπερνάω έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι για να αποθεωθώ. Ο μόνος μου, όντως. Μπάμπη, ξύπνα, ξύπνα, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Μάμπο, αέα, χορεύω. Και πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Σκάσου σου! Δεν ξέρω αν αποτελεί ένα μήνυμα προς εμέ. Σκάσε σου! Καλημέρα σε όλο τον κόσμο! Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη! Λόγο επειδή για ακόμη ένα μισάωρο εδώ στις επάλξεις του πρωινού του Λίμπερο 107,4. Ένα λίγο, ολίγον τη διαφορετικό πρωινό καθότι ακολουθεί τριήμερο. Έχουμε τα καρναβαλάκια μας, έχουμε τα παρτάκια μας, έχουμε τους χαρταετούς μας, λαγάνες μας. Στο μυαλό σου, εσένα είναι στη λαγάνα περισσότερο, σε βλέπω ότι... Λαγάνα. Την καθαρά Δευτέρα σκέφτεσαι πιο πολύ. Λέμε τόση ώρα εδώ τι να κάνουμε, τι να... Να σου πω, έχω χρόνια να φάω. Αλήθεια, παιδί μου, γιατί έτσι. Ξέρω, εγώ δεν έτυχε. Πέρσι ήμουν άρρωστη, τώρα το θυμήθηκα. Α, γι' αυτό. Ναι. Φέτος λαγάνες, λαγάνες κυρίες και κύριοι, στην Έλενα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Καλημέρα στο φίλο μας το Mike που γράφει: παιδί μου, αγόρι μου, καλημέρα. Εδώ ακούμε λόγο επειδή. Τι ακάνεις, ακάτσα να δουλέψεις πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό, τι ακάνεις. Γιατί να σου πω κάτι, μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο. Πουλιά και λόγο επειδή. Βεβαίως. Παιδί μου, άκουσε ο κόσμος τώρα είναι και χορεύει σκά, 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 σου, σου. Γιατί? Προετοιμάστε, βέβαια, είμαστε το απόλυτο ενισχυτικό της εργοδοσίας. Είμαστε ο δούριος ύπος των αφεντικών. Βάζουμε τον κόσμο σε μια έντονη παραγωγική δραστηριότητα. Και φέρουμε την ανάπτυξη στον τόπο, αν μη τι άλλο. Και φέρουμε και λύσεις σαν εκπομπή. Ότι οι φίλοι ακροατέ και οδηγοί γνωρίζουν ότι με τον αυτοκινητόδρομο στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου με τον ποποδέκτη της E-Way, ο οποίος εκτείνεται από το κλειδί Μαθίας μέχρι και τις Ράχες Φθιώτιδος, περνούν οικονομικά και εύκολα τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους και εξοικονομούν μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτικά και τα λεωφορεία, έως και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, μέχρι και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορούν να αποκτήσουν τον ποποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρουν στο site σε aegeanmotorway.gr, και ο ποποδέκτης της E-Way θα τους αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμούν. Αθλητική δραστηριότητα έχουμε βέβαια και στη Football League. Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν από Τετάρτη και μετά στο σωματείο του Άρη, την αποπομπή του Νίκου Αναστόπουλου, οι κυτρινόμαυροι ψάχνουν να βρουν και επιστροφή στις επιτυχίες, αλλά κυρίως ηρεμία, γαλήνη, ισορροπία, τάξη και ασφάλεια. Ασφάλεια δεν είναι και πολύ ασφαλή τα πράγματα, διότι ο Άρης έχει να διανύσει μια πορεία για να φτάσει τη Λαμία που κέρδισε χθες με 2-0 μέσα στην Καρδίτσα. Είναι στους 8 βαθμούς η διαφορά. Βέβαια υπάρχει αναμονή της ένστασης για την αντικανονική συμμετοχή του Ντουρμισάιρ και των 6 ποδοσφαιριστών που δεν είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αγώνες της Εθνικής Ελλάδος. Αύριο στις 25 του μηνού η Καλυθέα υποδέχεται τον Απόλλωνος Σμύρνης στις 3 η ώρα. Την Κυριακή Καλονία Χαρναϊκός, Λαμία Αιγινιακός, Όφη Κισαμικός, Πανελευσινιακός Πανσεραϊκός, Τρίκαλα Αγροτικός Αστέρας, Χανιά Πανεγιάλιος και Άρης Αναγέννηση Καρδίτσας. Και μπασκετάκι βέβαια έχουμε για να τα ξεπετάξουμε λίγο αυτά, για να ξέρει ο κόσμος να κάνει το πρόγραμμά του. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να συνδυάσουν ένα ταξίδι με μια αθλητική δραστηριότητα. Και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε και τις πόλεις. Αυτό τώρα, ποιες πόλεις έχουν καρναβαλάκι. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ αύριο στις 5 η ώρα. Στο ΟΑΚΑ, η Κίμη την Δόξα Λευκάδος, το Λαύριο τον Προμηθέα, τα Τρίκαλα το Ρέθυμνο, ο Άρης τον Κόρυβο Αμαλιάδος, την Καθαρά Δευτέρα Κολοσσός Ρόδου παίζει με τον Παναθηναϊκό και ο Απόλλων Πατρών με τον Ολυμπιακό.
Όπως στην Πάτρα θα είναι όλοι λιωμένοι καθαρά Δευτέρα. Κομμάτια. Τι, παιδί μου, τώρα η Πάτρα είναι. Δεν έτυχε να πάω. Και εγώ δεν έτυχε να πάω ποτέ. Γενικά στην Πάτρα ήμουν περαστικός δύο φορές. Καλά, στο καρναβάλι γίνεται σφαγή. Ναι. Ναι, για ένα μήνα είναι. Άστα να πάω. Το ξεκινάνε. Αυτοί το ζουν στα στενά. Το ζουν στα στενά κανονικά. Και ιδίως αυτό το τρίμα. Έχουν έθιμα. Κροπίνουνε, παιδί μου. Αυτό είναι τα καρναβάλια. Τι νομίζεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς το να. Είμαστε περίφημα, εσύ. Καλά είμαστε, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Έγινε χθες η στραβή, ρε φίλε μου. Ποια ήταν η στραβή? Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Εντάξει, τι στραβή. Εντάξει, ήταν μέσα στο πρώτο. Πιο μεγάλη στραβή για την Βόρεια Ελλάδα υπάρχει από αυτό το πράγμα. Δεν ήταν η Οσμάνη Σπορ, ήταν πολύ μέτρια ομάδα. Δεν μπορούσε να. Ήταν ψυχά, να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Εδώ την κάναμε πολύ μεγάλη, ρε φίλε. Πάμε στο ζητήμα, ξέρω εγώ, αυτή στην Τουρκία, έτσι, ξέρω εγώ, τον Αντάλο. Πήγε περπατώντας ο Ολυμπιακός, πάρε 0-3. Ναι, εννοείται. Εντάξει, τώρα, εμείς καμιά φορά πιαζόμαστε να τους κάνουμε μεγάλες, φαίνεται, δεν ξέρω. Έτσι, εδώ κάνανε την Οσμάνη Σπορ μεγάλη και τη άλλη και μικρή στη Θεσσαλονίκη. Και αποδείχθηκαν τα αντίθετα εντελώς. Πολύ, πολύ, δεν ξέρω, ίσως ψάχνουμε κάτι να χαρούμε, ξέρω εγώ. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα. Χθες υπή στο προπό που βλέπαμε το μάτσο, υπήρχε ησυχία, γαλήνη. Καλά, να πίστευε ότι ο Ολυμπιακός. Δεν πίστευε ότι ο Ολυμπιακός προκρίνεται. Και αυτή η μεγάλη Φιωρεντίνα, ρε φίλε, την περιμένω για να πάρουμε κάτι ψηλά. Ναι. 2-0, λέω το κύκλο, θα λέω. Και πόσο ήρθε. 2-4, ρε φίλε. 4 γκολ έφαγε, ρε φίλε. Να μας λες και εσύ σαν και εμάς τα προγνωστικά σου είναι σαν τα δικά μας. Ό,τι λέμε το αντίθετο. Παίξε μεγάλες ομάδες, λέει. Καλά, καλά. Παίξε μεγάλες ομάδες. Οι άλλοι, η Τότεναμ από τη Γάνδη, ρε φίλε. Ό,τι λέει η Έλενα, θα ακούσει εδώ την Έλενα που είναι προφήτησα. Μήπως να ξεκινήσουμε να λέμε και τα εκτός. Να λέμε τα εξωτερικά. Να λέμε, ρε παιδί μου, και από εκεί θα λέμε. Ό,τι πει η Έλενα, εγώ θα σε ακολουθήσω πιστά παρά όλα τα δικά μου τα προγνωστικά. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω τώρα που είπες, μια και είπες για την κατηγορία που παίζει και η ομάδα μου, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν κρυθεί πλέον. Γιατί και ο Απόλλωνας και η Λαμία είναι η Μπαρτσελόνα. Καλά, ναι, εντάξει. Δύο Μπαρτσελόνες. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δεν καλύπτει τη δύο. Καλά, μην το λες. Το πρόγραμμα είναι πολύ διαφορετικό στο δεύτερο γύρο. Όλους αυτούς ο Άρης τους είχε εκτός, τώρα τους έχει μέσα. Όλους. Αλλά η βαθμή είναι 8, 8, εντάξει, αλλά έχει. Μόνο μεταξύ τους άμα κάνουν και κάνω. Λέω μήπως εδώ ότι οι σταχυοφόροι εδώ του Εβόσμου κάνουν καμιά τέτοια και κόψουν κανένα βαθμό. Αυτούς δύσκολα τους βλέπω κι εγώ. Κάνανε τον Άρη και μετά τέλος. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό τρίμερο, φιλιά, φιλιά, τσάο. Ρε Μπάμπη, αυτό δεν είναι καρναβαλικό. Τι λες, παιδί μου. Πέσει αργυράκι, διασκευή είναι. Δεν είναι καρναβαλικό, παιδί μου, τι λες. Δεν το ξένο. Όχι, το ελληνικό είναι, μα είναι. Γι' αυτό είναι καρναβάλι. Μπέσει. Και τα φιλάω για σένα. Τέιλορ Ντέιν το λέει, αλλά εδώ η Μπέσει μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Χαίρετε, κύριε Κώστα. Τι κάνετε, χαιρετώ. Είμαστε περίφημα, εσείς. Δόξα τω Θεώ. Κατερίνη, έχει κανένα καρναβαλάκι να έρθουμε. Όχι, δηλαδή, δεν έχει κάτι συγκλονιστικό. Δεν έχει κάτι εκδηλώσει τώρα. Όχι. Τώρα εδώ από την Βόρεια Ελλάδα είναι άουσα και η Κοζάνη. Ναι, προς τα εκεί. Και η Ξάνθη. Και έδεσα κάτι της έχει. Και έδεσα έχει το κάτι της. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Θέλουν να υποβαθμίζουν οι κάτω οι εφημερίδες. Ναι. Τα επιτεύγματα των Πάνω και αντιστρόφως. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερα αυτή η ομάδα. Βέβαια. Αλλά αυτή η ομάδα στον Όμιλο ήρθε πρώτη με δεύτερη τη Βιγιαρεάλ. Ναι. Και αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κάτι λέει. Ναι. Όπως στον Όμιλο ήρθε πρώτη η Φιωρεντίνα και δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά βέβαια ο ΠΑΟΚ είχε να κάνει με πολύ πιο ισχυρότερη ομάδα. Βέβαια. Τώρα, ο πιο εμβληματικός τίτλος πρωτοσέλιδου, ναι, τον έχει Sport Day. Τι γράφει σήμερα, δεν παρακολούθησα, θα βάλω να το δω. Ναι. Τους κέρασε Τσουτσού Σορόπ.
Όχι, σοβαρά γράψα τέτοιο πράγμα. Έχουμε, ναι, ναι, μπροστά. Έχουμε και κοπέλες εδώ απέναντί μας, κύριε Κώστα. Καλό να μην λέγονται αυτά. Έτσι λέει. Τι είναι το τσουτσου σορόπι, είναι κάτι. Σιρόπι. Αυτό που κατάλαβε. <Τα σαν, laughs> Λέω, μήπως υπάρχει κανένα γλύκισμα που λέγεται έτσι. Όχι. Όχι, τίποτα. Όχι. Μάλιστα. Αυτό που κατάλαβε. Τσουτσου σορόπι, εντάξει. Τι να κάνω. Ναι. Μα το γράφει σπορντέι. Το γράφει, δεν είναι, δεν είναι δικό μας. Δεν θα το έλεγα. Έτσι, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Ναι. Δεν υιοθετούμε. Δεν θα το έλεγα αν δεν το, εάν δεν το άκουγα στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Μάλλον δίνει όμως και πάτημα στις εδώ εφημερίδες για μια ανάλογη περίπτωση. Όταν ο Ολυμπιακός έρθει στην Τούμπα, μπορεί να γράψουν κάτι γι' αυτό. Ανοίγουν τον ασπό. Ωραία, τι να πούμε. Πάντως έχει πλάκα. Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτά ζούμε, για τα πρωτοσέλιδα με τα τέτοια. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Γεια σας. Καλή σας μέρα, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Α, νάτος. Η Μαντώ, εκείνο το τραγούδι το παλιό, πώς το λένε, τη δεκαετία του 80. 600 τραγούδια έχει η Μαντώ, ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι που ήταν σαν ένα από ταινία, ρε. Δεν με βοηθάς, ποιο ρε παιδί μου. Στην εκπομπή σου. Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις. Ποιο? Ο Μπατμανίδης είναι η λύση στην κρίση. Αυτό λες, αυτό. Αλλά για άλλους λόγους. Ποιο τραγούδι, το στοιχηματίζω, άλλο λες. Όχι ρε, άλλο λέω. Μαντώ, τέλος πάντων, θα ψάξω να βρω ρε παιδί μου, τώρα δεν με βοηθάς καθόλου. Η Μαντώ που ήταν συγκρότημα κιόλας. Η Μαντώ ήταν συγκρότημα, μάλιστα. Η Μαντώ δεν ήταν ποτέ συγκρότημα, απλά έκανε καριέρα, ξεκίνησε την καριέρα της με το όνομα Μάντι. Το Μάντι Μπέι, Μάντι Μπέι, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 την έγραφε πάλι ο Τούρνας. Έχει ένα τραγούδι εκεί πέρα. Ναι, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Εντάξει, τώρα μου βάζεις, τι μου θυμίζεις κι εσύ. Είναι καρναβαλικό. Όλα είναι καρναβαλικό, όλα τα δύσκολα, τα 80's, όλα αυτά δεν χρημώνονται. Τα κέλα μπόγκο δεν θα παίξουμε, ρε παιδί μου. Μη μου ξαναβάζεις τα κέλα μπόγκο και μπόμπες. Ξέρεις τι σημαίνει εδώ μεταξύ το τέκελα μπόγκο. Να μην το πω καλύτερα. Κάτι άσχημο. Πολύ άσχημο. Σου το βάζω σημαίνει. Βάβη τώρα μη λες τέτοια. Εγώ το λέω, εγώ το λένε αυτό οι Ισπανοί Latins. Αυτά που πήγαινες και τα χόρευες καλά ήταν τότε, παιδί μου. Έτσι λέει το τραγούδι, μεταφράζω εγώ τα Ισπανικά. Και εγώ γι' αυτό δεν είναι αυτό. Δεν θα ήταν ωραίος τίτλος αυτό. Για εφημερίδα που λέμε. Σου το βάζω, τσουτσού ζωρό και σου το βάζω. Θα μπορούσε να είναι και διασκευή το τραγούδι του σκηνά. Σου το βάζω, μου το βάζει. Και αυτό θα το παίξουμε βεβαίως, βεβαίως. Τελείωσε. Για ποιο λόγο, μοιράζω εκατομμύρια εδώ με την Έλενα. Τι. Βάζει τον κόσμο στην παραγωγική διαδικασία. Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Το βάζει να ξυπνάει 6 ώρα να σε ακούει. Ναι. Και μετά τι να κάνει, ξεκινήσει. Σωστό και αυτό, τι να κάνει, πάει, δουλέψει. Πάει, δουλέψει, δεν πάει. Άκου, άκου, αυτό λε. Fill me up, Μαντώ, ε. Πώ το είπε. Fill me up, αυτό δεν λε. Νομίζω αυτό βράδυ. Έγινε, σε φιλούμε κρίσμου. Τσαο, τσαο. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο από πριν. Εσύ όλα τα καταλαβαίνεις. Τι να κάνω, παιδί μου, αυτή. Μα το ακουστικό αυτή. Χρόνια, χρόνια στα μετερίζια. Εδώ καταλαβαίνουμε τον Άγγελο. Τον έχω μαλώσει. Τον έχω μαλώσει τώρα και δεν παίρνει τηλέφωνο. Λες να φύγει κανένα τριήμερο. Καρναβαλάκι και όχι, αυτό. Όχι, όχι, μήπως πήγαν καμιά 7 ημερή. Τι λες, παιδί μου, 10 χρονών είναι. 7 ημερή με τον υπηαγωγείο, πού μπορεί να πήγανε. Άμα είναι να πάνε και τα δημοτικά 7 ημέρες, άστα να πάνε. Τριήμεροι πάντως πάνε. Πάνε και τα δημοτικά. Βεβαίως, εγώ είχα πάει. Με το δημοτικό. Αχα. Τι λες, παιδί μου, αχ, 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 αχ. Εμείς στην ηλικία σας. Αλλάξανε οι εποχές που ζούσε εσύ κάποτε. Αγνά αυτά. Ακούγαμε Μαντών και κάναμε το μαλλί να πούμε μες και ξασμέ. Πώς τα λέτε. Είχες και μακρύ εσύ. Είχα μακρύ ως τον ποπό κάποτε. Ας ήταν να πάνε. Ας ήταν σαν κοριτσάκι ήμουνα. Ήμουνα και αδύνατος. Αλλά χαϊρδεν είδαμε, κουρευτήκαμε και αποκτούσαμε εύρος, ας πούμε. Και... Τώρα είσαι καλλιτέχνης. Ναι, πρέπει να παχύνω. Μπαβαρότι πώς έκανε καριέρα, σε παρακαλώ. Ντέμις Ρούσος με το αδυνάτισμα δεν. Προκόπτης. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Εδώ στο καρναβαλικό λόγο, επειδή αν μη τι άλλο. Όλα, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και όλα εντάσσονται. Και για όσους εδώ, μιας και μιλήσαμε για την παραγωγική διαδικασία και ότι με Μπάμπι Μπατμανίδη όλοι δουλεύουνε, υπάρχει και πρόταση για τους μετανάστες που ψάχνουν να βρουν που μπορούν να πάνε να εργαστούν. Ναι. Αν δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, γιατί όλα αυτά επί επιλογή γίνονται από καπρίτσιο. Και πού να πάνε. Μπορούν να πάνε στην Σουηδία, Έλενα μου. Γιατί, μακριά. Μακριά πέφτει, Νύχτα, σκοτάδι. Νύχτα, αλλά υπάρχει πρόταση, λέει, διαβάζουμε στους εργαζόμενους για μία ώρα διάλειμμα την ημέρα από την εργασία
για να πραγματοποιούν φίκι φίκι. Λοιπόν, κατάλαβες. Τι παιδί μου. Έχω να σου πω κάτι, ε. Τι μου. Κάθε φορά οι έρευνές μας εκεί στρέφονται. Ακριβώς, το να αναπτύξουμε, να αναπτύξουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων και να βοηθήσουμε στο να αυξήσουμε την τον παραγωγικό όλα τομέα. Όλα εκεί δηλαδή γίνονται. Για την ανάπτυξη, για την ανάπτυξη γίνονται όλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Έτσι, και ακριβώς αυτό. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα στη Σουηδία. Φυσικά. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε. Καλά είμαστε, εσύ, καλά. Εσύ. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, η πιο μέτρια γιορτή του χρόνου, παιδιά. Το καρναβάλι, δεν σ' αρέσει. Αμ, ναι, και εγώ τα λέω. Δεν μ' αρέσει. Ναι, τα λέει, αλλά τι είναι σε καρναβαλάκι, Έλενα μου. Ναι. Για πες. Υπερεκτιμημένη γιορτή, παιδιά. Υπερεκτιμημένη γιορτή. Για ποιο λόγο το λες όμως, θέλω να ακούσω επιχειρήματα. Ρε φίλε, όταν η γιορτή της ξεκινάει στην Αγωστή και είναι με λαγάρα και φασολάδα, δεν είναι γιορτή, ρε φίλε, το Πάσχα. Και ελιές. Κοίτα, μια. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να περάσεις μέσα από μια στέρηση για να φτάσεις, ας πούμε, στην πέρατη απόλαυση. Αυτό είναι το νόημα. Κάτσε ρε, ακόμα δεν ξεκινήσει. Ναι, δεν ξεκίνησε η νηστεία, ρε παιδί μου. Θα φάμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Μη στεναχωριέσαι. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Δεν θα μας μήπως τα κόψουν. Καλά, νηστεία κάνουμε εδώ και πόσο καιρό. Ναι, ούτως ή άλλως. Για το καλό μας, για να δυνατήσουμε, γιατί αυτά, χοληστερίνες, τέτοια αυτά, ανεβαίνουν οι δείκτες. Είμαστε και σε μια ηλικία. Για κάποιον που δεν του αρέσει να αποκριέσει όπως εγώ, έχω πάει σε αρκετά καρναβάλια. Θέλω να πω ότι. Ναι, που να μην δε άρεσε, που να σ' άρεσαν δηλαδή τα καρναβάλια. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Με το ζόρι με τραβούσαν. Ναι, το καταλαβαίνουμε, ναι, εννοείται. Η Ξάνθη είναι για τη Βόρεια Ελλάδα είναι πιο πολλά όρια γίνονται. Μάλλον δεν συμμετείχε σε κανένα από αυτά τα όρια, γι' αυτό δεν σ' αρέσει το καρναβάλι. Είναι γκράντε. Είναι γκράντε. Τα υπόλοιπα είναι πιο τέτοια, και τη Κοζάνη έχω ακούσει. Είναι πιο παραδοσιακό, Μπάμπη, πιο παραδοσιακό. Μας αρέσουν πιο πολύ αυτά, με χάλκινα, με τέτοια, με... Α, ναι, χάλκινα, ναι, με τα ράικο, ναι, τους, με τα αυτά, με τα στα 11, ναι, τέτοια, ωραία πράγματα. Αυτό που είπε πριν η Έλενα για τις φωτιές στα Γιάννη, το κάνουν και στην Κοζάνη, ανάβουν φωτιές στα γειτονιά. Και όλα τα κες. Απλά ξέρω ότι στα Γιάννα τα λένε τζαμάλες. Τώρα στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη το λένε κάπως αλλιώς, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, παιδιά. Αν είναι κάποιος Κοζανής, θα μας πει. Αυτό το τζαμάλα είναι πολύ εξωτικό. Η τζαμάλα! Μπούλιακα! Από τη Βραζιλία το πήρανε. Ναι. Επίσης στην Κέρκυρα έχουν το Βενετσιάνικο καρναβάλι. Είδες που ξέραμε. Το παμ. Ναι, το είπε. Δικαίωση Έλενας για ακόμη μια φορά. Ναι, δικαίωση. Και υπάρχει και το φοβερό καρναβάλι του Τρινάβου. Βέβαια. Πρέπει να πάτε, παιδιά, μια φορά. Τη Δευτέρα δεν είναι αυτό. Τρινάβος. Ναι, το ξέρεις, Έλενα μου. Ναι, τη Δευτέρα, ναι. Την Κυριακή, μπάμπη. Την Κυριακή είναι αυτό. Είναι το του Φαλού, πώς λέγεται αυτό, ε. Ναι, του Φαλού, ναι. Να μην τα λέμε καλό είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οκ, okay, δεν χρειάζεται να πάμε στη Σουηδία δηλαδή. Θα δουλέψουμε εδώ. Έτσι. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, το βιντεάκι με τον Χρήστο Νέζο στην Ξάνθη, το έχεις δει? Όχι, στείλ το. Θα σου στείλω μετά. Μιλες περισσότερο. Στείλ το. Ναι, και κάτι ακόμα τελευταίο. Ναι. Η Κέτη Γκαρμπή ήταν και στο χορευτικό σχήμα του Φλωρινιώτη. Ήτανε. Υπάρχει βίντεο κλιπ. Γι' αυτό αγαπάμε. Δεκαετία τέλη 70, αρχές 80 που συμμετέχει. Θα τα ψάξω όλα. Αυτό δεν το γνώρισα. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μέτριο τριήμερο να σε ευχηθώ, γιατί δεν σ' αρέσουν και τα καρναβάλια. Οπότε μέτρια θα την περάσει. Πόσες πολλές πληροφορίες μας έδωσε. Έτσι. Αυτή είναι η ακροατέ. Είναι ρεπόρτερ της εκπομπής. Να σου πω κάτι. Και του λέγα, ρε, τώρα τι έκανε με τον Φλωρινιώτη. Χόρευε, παιδί μου. Ο Φλωρινιώτη ήταν ο νούμερο. Ήταν και χορεύτρια αυτή. Άμα ήσουν εκεί στα μπαλέτα, πρέπει να έχει να συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Και χορευτικά, αλλά και φωνητικά μαζί. Έπρεπε. Λέγαμε λοιπόν για τη Σουηδία, η πρότασή μας για το μέλλον σας, κυρίες και κύριοι, είναι το να πάτε στο χωριό Οβερτονέα. Γιατί εκεί υπάρχει μια πρόταση πέρα από τη δικιά μας, στο οι εργαζόμενοι εκεί που οι εργαζόμενοι ή οι Έλληνες. Οι Έλληνες, έτσι λέει, για τους εργαζόμενους. Όσους λέει τέλος πάντων έχουν το προνόμιο να φέρουν ακόμη αυτόν τον τίτλο, η Σουηδία μοιάζει αυτή τη χρονική περίοδο ως ιδανικός προορισμός. Όχι μόνο για τις διακοπές, αλλά και τις εργασίες. Και τι κάνουν εκεί, πόσες ώρες δουλεύουν? Μήπως δουλεύουν πολλές ώρες? Δεν δουλεύουν μάλλον και τόσες πολλές ώρες. Οι Σουηδοί λέει γενικότερα δουλεύουν λιγότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο. 1685 ώρες κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κόρεξεκόντ. Για λελέλη. Και στο ήσυχο χωριό, ο Βερτονέα αποφάσισε να θεσμοθετήσουν ένα άκρος πρωτοποριακό μέτρο.
Βάσει αυτού, κάθε εργαζόμενος θα δικαιούται διάλειμμα μιας ώρας την ημέρα για να κάνει δίκη από αυτό. Χωρίς να χάνει μάλιστα, λέει, χρήματα από τον πιστό του ή να του επιβάλλει κάποιος με ποιον θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Βάβη, αυτό το χωριό μπορεί να έχει και 10 κατοίκους δηλαδή. Ξέρω, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Πρώτο, θα πρέπει να έχει στέρι και δεύτερον, για κάποιους μία ώρα είναι... Μπορεί να είναι μια επιχείρηση όλο κι όλο. Μία ώρα είναι πάρα πολύ. Κάποιες, πούμε, 2-3 λεπτά. Καταρχήν, ο μέσος όρος δεν λένε ότι καλύτερα είναι να είναι στα 20 λεπτά. Ποια 20 λεπτά, παιδί μου, που το είδες αυτό. Όχι, το έχω διαβάσει, αλήθεια σου λέω. Καήκαμε 20 λεπτά ολάκερα. Το έχω διαβάσει. Έχουμε κάνει έρευνες. Ο μέσος όρος νομίζω κάπου στα 7 λεπτά. Θα σου φέρω εδώ αποτελέσματα. 7 λεπτά! Ένα, εδώ σου λέει στην Οβερτονία μία ολόκληρη ώρα. Τι άλλο να κάνεις, τι άλλο. Άσε καλύτερα να μας λείπει, καλύτερα να δουλέψουμε. Άμα είναι μία ώρα. Γιατί ρε Πάβη. Ακούρασε παιδί, μόνο μου το σκέφτομαι ίδρωσα. Άσε καλύτερα δουλίτσα. Εργασία είναι και αυτό. Σωστό, σωστό. Έτσι λοιπόν, εργάτες, εργάτες και εργαζόμενοι που θα φύγετε τα τριήμερα. Έχει και έτσι να συμπληρώσει. Ναι, σε πληρώνουν κανονικά. Και αυτό το τριήμερο θα πέσει πολύ εργασία. Το νιώθω και ο κόσμος θα έρθει πιο κοντά. Και αυτή είναι η μέγιστη μας ευχή που μπορούμε να κάνουμε. Σας εγκαταλείπουμε. Αλήθεια, φτάσαμε 8, κοίτα παιδί να μου. Δεις. Πέρασε η ώρα. Για να καταλάβεις, δεν κοίταξα ποτέ το ρολόι. Κοιτάει μόνο εμένα, μόνο εμένα. Δεν τι θα τύπω άλλο που μπορώ να το φτάσω. Έλενά μου, μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου. Εύχομαι όμορφο τρίμερο σε όλους. Πετάχτε χάρτα εδώ. Μη πετάτε όμως τις υπόλοιπες μέρες. Μόνο την Δευτέρα. Και φάτε και χάλβα. Να φάτε. Κάνα σουβλάκι, όχι. Άντε. Ένα. Ένα μόνο, γιατί σας θέλουμε fit να αντέχετε 20 λεπτά κατά μέσο όρο. Έχουμε καλή επιτυχία στο χαμό που θα κάνεις, ναι, στην Αθήνα. Άξτε, θα είναι και άλλοι, θα έχουμε και αναγούλα, θα έχουμε και τους Βιετνάμ συγκρότημα, εμείς DJ, θα έχουμε όλους τους φίλους μας, θα περάσουμε πολύ ωραία. Και ελπίζω να το μεταφέρουμε και στη Βόρεια Ελλάδα το συγκεκριμένο πάρτι. Κόμπρες όλου του κόσμου, ενωθείτε και ξαμολυθείτε. Σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Τα λέμε ξανά Δευτέρα και θα σου φέρω και την έρευνα. Ψέματα, τι Δευτέρα. Την Τρίτη, ναι, καλά. Βρε Μπάβη. Αχ, Έλενά μου, πώς με προσέγγισες. Φύγε, κλείσε το μικρόφωνο, κάνε διακοπές.